Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, 31 Μαρτίου. Αμέσως τώρα ξεκινούν τα αναλυτικά γεγονότα από το ένα κεντρικής Ελλάδος. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα από την περιφέρεια της Στερεάς για την επόμενη μία ώρα και επιπλέον αναλυτικά από την επικαιρότητα, την ατζέντα της ημέρας. Κοντά μου στα σχόλια και το ρεπορτάζ όπως κάθε βράδυ ο Γιώργος Τεργιόπουλος. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Πλούσια η θεματολογία. Θα ξεκινήσουμε όμως από τον Λάμπρο Παπαδήμα, ο οποίος έφυγε από την ζωή σήμερα το πρωί σε ηλικία 76 ετών. Ο Λάμπρος Παπαδήμας αρχικά είχε νοσηλευτεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Λαμίας. Μετά ζήτησε να μεταφερθεί στην Αθήνα. Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και σήμερα το πρωί οι δικοί του άνθρωποι τον στερήθηκαν. Η κηδεία του θα γίνει αύριο το απόγευμα στις 4 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Φθιώτιδας, στη Λαμία, στην Πλατεία Ελευθερίας. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα παραβρεθούν αρκετοί πολιτικοί του φίλοι, μεταξύ αυτών πιθανότατα και ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Σιμίτης, όπως επίσης και πολλοί αυτοδιοικητικοί φίλοι του Λάμπρου του Παπαδήμου. Πάμε στο βίντεο να θυμηθούμε κάποιες σημαντικές στιγμές από την πολιτική πορεία και όχι μόνο του Λάμπρου Παπαδήμα και αυτοδιοικητική πορεία και να επαναλάβουμε αύριο στις 4 το απόγευμα εξόδιος ακολουθίας στην Μητρόπολη Φθιώτιδας. Σε ηλικία 76 ετών άφησε το πρωί την τελευταία του πνοή ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών και Υγείας και επί σειρά ετών Δήμαρχος Λαμιαίων Λάμπρος Παπαδήμας. Η τελευταία πράξη παίχτηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός στην Αθήνα, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες με σοβαρά προβλήματα υγείας. Είχε προηγηθεί πολυήμερη νοσηλεία του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Λαμίας. Ωστόσο, ο ίδιος είχε ζητήσει να διακομιστεί στην Αθήνα. Ο Λάμπρος Παπαδήμας γεννήθηκε το 1939 στη Λαμία. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε ως ιατρός χειρουργός και επί σειρά ετών διεύθυνε την χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Λαμίας. Την περίοδο 1978-1982 εκλέχτηκε για 2 συνεχείς θητείες πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Ειδικευμένων Νοσοκομειακών Γιατρών. Εξελέγει δήμαρχος Λαμίας 3 φορές για 3 συνεχόμενες τετραετίες, το 1982, το 1986 και το 1990. Διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΚΕ και πρόεδρος της Κοινοπραξίας Ελληνικών Δήμων για την Ευρώπη 1990 και 1993, ενώ υπήρξε ο πρώτος Έλληνας δήμαρχος που αναδείχθηκε σε θέση αντιπροέδρου της Ένωσης Δήμων και Περιφερειών Ευρώπης την περίοδο 1988-1990. Επί δημαρχίας του στήθηκε και το άγαλμα του Άρη Βελουχιώτη στην κεντρική πλατεία λαού της Λαμίας. Το 1993 παραιτήθηκε από δήμαρχος Λαμίας και εξελέγει βουλευτής Φθιώτιδας του ΠΑΣΟΚ. Εξελέγει το 1996, το 2000 και το 2004. Διετέλεσε υφυπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης από το 1996 έως το 1998 και από το 2001 έως το 2004 και υπουργός Υγείας και Πρόνοιας από το 1998 έως το 2000. Άφησε πίσω του την αγαπημένη του γυναίκα Μαρία και τα δυο του παιδιά, τον Ηλία και τη Σοφία. Η κηδεία του πρώην Υπουργού θα γίνει αύριο Τετάρτη στις 4 το απόγευμα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λαμία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κηδεία θα παραστεί και ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και φυσικά πολλοί φίλοι του από την πολιτική και την αυτοδιοίκηση. Η οικογένεια του Λάμπρου Παπαδήμα, αντί στεφάνων, επιθυμεί να στηριχθεί η κυβωτός του κόσμου. Αυτά λοιπόν από την απουσία πλέον του Λάμπρου Παπαδήμα από την ζωή, την πολιτική και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τώρα θεματολογία στο αστυνομικό δελτίο, Γιώργο. Στην Εύβοια θα επικεντρωθούμε γιατί είχαμε 2 σημαντικές ειδήσεις. Θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Κουτσελίνης από το Εύβοια News και για την συνέχεια του ρεπορτάζ που είχαμε χθες για την ληστεία σε γονείς επιχειρηματία. Γιώργο, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Και τι συνέχεια υπάρχει? Καλησπέρα από την Χαλκίδα. Μιλάμε τώρα για μια ληστεία που έγινε εχθές το μεσημέρι στην Ιστιαία. Ήταν η ώρα που οι γονείς μιας επιχειρηματίας έφευγαν από το κατάστημα, πηγαίναν κάθε μέρα για να τη βοηθούν. Έτσι λοιπόν έφυγαν από το κατάστημα και πήγαν στο σπίτι. Οι δράστες είχαν βρεθεί στο σπίτι λίγα λεπτά νωρίτερα, είχαν σπάσει ένα παράθυρο και ήταν έτοιμοι να μπουν μέσα. Όταν λοιπόν ήταν έτοιμοι να μπουν μέσα, άκουσαν θόρυβο ότι κάποιος επιστρέφει στην οικία και ανέρεσαν την πράξη αυτή και πήγαν και κρίθηκαν στον κήπο. Βλέποντας λοιπόν τους ηλικιωμένους να πλησιάζουν προς την πόρτα του σπιτιού, έπεσαν πάνω τους. Mm-hmm. Είχαν περίστροφο και τους είπαν ή τα λεπτά σας ή τη ζωή σας. Πραγματικά πανικοβλήθηκαν
παντικοβλήθηκε το ζευγάρι, όπου του έδωσε 300 ευρώ σε δύο δράστες και εξαφανίστηκαν. Δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες, φορούσα κουκούλες. Κάνει αρκετές έρευνες η αστυνομία προκειμένου να βρει τους δράστες, τα ίχνη τους. Δεν έχει εντοπιστεί κάτι, Γιώργο, μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν έχει γενικά δυνατό κάτι. Σε ξυχνιάσεις περνάει καιρός. Εντάξει, τα 300 ευρώ δεν τα βρίσκεις. Ή όταν υπάρχουν κλοπές που χάνεις χρήματα. Δεν να δούμε όμως αν σχετίζονται και με άλλες περιπτώσεις η συγκεκριμένη κουκουλοφόρη. Αυτό έχει αξία, νομίζω. Έτσι πάει. Ναι, λοιπόν, ναι. Γιώργο, πάμε τώρα στην Αρτάκη, γιατί είχαμε εξάρθρωση μιας πύρας μεταξύ αυτών και, και ανήλικα παιδιά. Ναι, μιλάμε για μια σκύρα η οποία είχε βάλει στο μάτι σπίτια ανθρώπων ηλικία από 45 και πάνω. Κλοπές κάνανε, δεν κάνανε ληστείες. Μάλιστα, βέβαια εξετάζεται δύο άτομα από την σπίρα αυτή να έχουν κάνει και μια ληστεία ηλικιωμένης. Αυτό που έχουμε το σίγουρο είναι ότι έπαιρναν σε σπίτια, έπαιρναν χρυσαφικά, τα οποία οι αξίες έπεσαν από 3.500 και πάνω. Ή χρυσαφικά ή χρήματα. Και μιλάμε τώρα για αρκετές περιπτώσεις από κλοπών στην Αρτάκη. Ναι. Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη τους. Μιλάμε για δύο ανήλικους, 16 και 15, και έναν 30χρονο και έναν 22χρονο Αλβανό. Αυτή ήταν η παρέα που είχε βάλει στο μάτι τα σπίτια της Αρτάκης. Να δούμε. Λοιπόν, Γιώργο, ας κλείσουμε πολύ σύντομα με μια ευχάριστη είδηση σε ώρα κρίσης. Στη Χαλκίδα έγινε. Αυτό είναι το καλό. Για πες μας σύντομα αυτό τι έχουμε. Αυτό το καλό, ευχάριστη είδηση να έχουμε, γιατί εχθές και επίσημα 200 άτομα με ειδικές ανάγκες θα έχουν δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη για ένα χρόνο. Ναι. Και η ιατρική κάλυψη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ήταν μια εκδήλωση που όλοι ήταν εκεί. Και είδαν από κοντά αυτά τα παιδιά το χαμογελό τους. Ήταν πολύ σημαντικό να βλέπεις αυτά τα παιδιά να χαμογελάνε. Έχουν η ζωή, αυτή είναι η ζωή. Πραγματικά, τη δυσκολία καταλαβαίνεις πώς είναι η ζωή. Και ποια είναι η χαρά της ζωής. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε για το πλήρες ρεπορτάζ από την Εύβοια. Καλό βράδυ, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε τώρα να δούμε, Γιώργο, τι γίνεται με την ανοιξιάτικη, αν θέλεις έτσι, διάθεση που υπάρχει και το πώς συντονίζονται πλέον στην Φθιώτιδα, στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας για το καλοκαίρι. Ετοιμαζόμαστε για την αντιπυρική περίοδο 2015 και θα πρέπει οι υπηρεσίες που εμπλέκονται στην αντιπυρική περίοδο, στην κατάσβεση πυρκαγιών και όχι μόνο, να συντονιστούν. Υπήρχε λοιπόν μια πρώτη συνάντηση για τον τρόπο αντιμετώπισης των πυρκαγιών και όχι μόνο στην αντιπυρική περίοδο του 2015. Και αναμένεται να είναι λίγο πιο δύσκολο το καλοκαίρι, γιατί είχε δύσκολο χειμώνα, Άρης σημαίνει πυκνή βλάστηση, οπότε ίσως... Πολλές βροχές, πολλά φυτά, στη συνέχεια τους και πολλά ξερά φυτά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στην αίθουσα της Οδού Ενιάνου συνεδρίασε το πρωί της Δευτέρας το συντονιστικό νομαρχιακό όργανο υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας Θήμιου Καραΐσκου. Στην διάρκεια της συνεδρίασης έγινε η αποτίμηση της χειμερινής περίοδου με ιδιαίτερες αναφορές στις πλημμύρες αλλά και τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Στην συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου συζητήθηκαν και τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου, με τον Αντιπεριφερειάρχη Θήμιο Καραΐσκο να αναφέρεται στο μνημόνιο ενεργειών που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών, καλώντας παράλληλα τους δημάρχους και τις εθελοντικές ομάδες να βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τον μηχανισμό της περιφέρειας, την αστυνομία και την πυροσβεστική. Κάναμε σήμερα έναν απολογισμό της χειμερινής περίοδου 2014-2015 και συγχρόνως ένα προγραμματισμό για τη δράση μας και τον τρόπο αντιμετωπίσεως των πυρκαγιών στην αντιπυρική περίοδο του 2015. Στον απολογισμό είπαμε ότι ο φετινός χειμώνας ήταν ο πιο δύσκολος χειμώνας της τελευταίας δεκαετίας. Παρά τα αυτά, η πολιτική προστασία σε συνεργασία με τους Δήμους και τους φορείς αντιμετώπισε με επιτυχία, θα έλεγα, το φαινόμενο αυτό στα πλαίσια πάντα των αρμοδιοτήτων. Εξαιρώ, κάτι το οποίο δεν οφείλεται σε εμάς, τις φυσικές καταστροφές, κυρίως από τις πλημμύρες του Σπυρχιού, οι οποίες έπληξαν ανεπανόρθωτα, κατά την άποψή μου, τις υποδομές στον νομό Φθιώτιδος και οι οποίες καταστροφές θα επηρεάσουν και την αντιπυρική περίοδο.
Για την επόμενη αντιπυρική περίοδο, για την επόμενη περίοδο της αντιπυρικής προστασίας, θα πρέπει να είμαστε πιο σαφείς στους ρόλους μας και να κάνουμε έναν επαναπροσδιορισμό των αρμοδιοτήτων μας, λόγω του γεγονότος ότι και η βλάστηση είναι έντονη από τις συνεχείς βροχοπτώσεις του 2014 και της ανοίξεως του 2015, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι οι αντιστάσεις των υποδομών δεν αντέχουν πολύ έντονες πυρκαγιές. Αυτό τονίσαμε και με βάση αυτό σχεδιάζουμε την προστασία στην επόμενη αντιπυρική περίοδο. Να παραμείνουμε στην Θεότητα, Γιώργο, βέβαια. Έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές το φιλοζωικό μας πρόσωπο και μέσα από το Δελτίο και συνολικά μέσω από το πρόγραμμα του ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδας. Άλλο ένα περιστατικό, όπως αυτό που θα δούμε τώρα στο βίντεο που ακολουθεί, που ένας 85χρονος κατηγορήθηκε και του επιβλήθηκε και πολύ αυστηρή ποινή, θα οδηγηθεί και στα ποινικά δικαστήρια, αλλά θα χρειαστεί να πληρώσει και ένα υψηλότατο πρόστιμο που αγγίζει τις 60.000, διότι στις 25 Ιανουαρίου σήκωσε το όπλο του και πυροβόλησε και σκότωσε δύο σκυλιά στο χωριό Άνιδρο. Εμείς δεν θέλουμε να μείνουμε στο συγκεκριμένο περιστατικό μόνο. Θέλουμε να τονίσουμε για μια ακόμη φορά ότι πλέον υπάρχει ένας νόμος ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στα αστυνομικά τμήματα, στα κατατόπους αστυνομικά τμήματα, να επιβάλλονται τέτοιες ποινές για ένα ζώο 30.000 ευρώ, είτε για το θάνατό του, είτε για την κακοποίησή του. Σωστά. Ο συγκεκριμένος 85χρονος κύριος κατηγορήθηκε και επιβεβαιώθηκε η κατηγορία του που του απευθύνθηκε και από το αστυνομικό τμήμα, αλλά και από την αρμόδια υπηρεσία, τη διεύθυνση κτηνιατρικής δηλαδή, και το πρόστιμο κλείδωσε. Το πρόστιμο αυτό θα χρειαστεί να το πληρώσει μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, εντός 2 μηνών, και αν δεν το πληρώσει, είναι υποχρεωμένη η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος στον οποίο υπάγεται, να το μεταφέρει στη ΔΟΗ και να περάσει κανονικά στο φορολογικό σύστημα ως χρέος. Ακριβώς. Το ποσό είναι πολύ πάμε υψηλό. Να δούμε το ρεπορτάζ. Γιώργο, έτσι. Τονίζουμε ότι υπάρχει νόμος από το 2014 που είτε σκοτώσεις είτε κακοποιήσεις κάποιο ζώο και αποδειχθεί, η χρηματική ποινή είναι 30.000 ευρώ ανά ζώο. Θυμίζω ένα ρεπορτάζ που παρουσιάσαμε πριν από 15-20 μέρες στην περιοχή της Θεσσαλίας, που κάποιος θανάτωσε μικρά κουταβάκια, νεογέννητα, και του επευλήθη ένα πολύ υψηλό πρόστιμο που άγγιξε τις 250.000 ευρώ. Είναι... Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην δηλώνουμε φιλόζωοι δήθεν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε να θανατώνονται, ούτε να επιτίθονται κάποιοι στα αθώα πλασματάκια τα οποία κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Δείτε το βίντεο. Πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ καλείται να πληρώσει ένας 85χρονος από το Άνιδρο της Ανατολικής Θεότιδας, ο οποίος στις 25 Ιανουαρίου, ανήμερα των εκλογών δηλαδή, πυροβόλησε και σκότωσε δύο σκυλιά ιδιοκτησίας του γείτονά του. Η ενέργεια του 85χρονου είχε γίνει αντιληπτή από κατοίκους του χωριού που ανέφεραν το περιστατικό στην αστυνομία, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του από το αστυνομικό τμήμα Στυλίδας. Μάλιστα, εκτός από το ποινικό μέρος της υπόθεσης, καθώς ο 85χρονος θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, το αστυνομικό τμήμα βεβαίωσε σε βάρος του και το διοικητικό πρόστιμο των 60.000 ευρώ που προβλέπει η νομοθεσία. Δηλαδή, 30.000 ευρώ για κάθε ένα σκυλί που έπεσε νεκρό από τα σκάγια του 85χρονου. Το αστυνομικό τμήμα Στυλίδας βεβαίωσε το πρόστιμο και το επικύρωσε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η νομοθεσία, το πρόστιμο το βεβαιώνουν οι κατατόπους αστυνομικές αρχές για θανάτωση ή κακοποίηση ζώων και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, η οποία καλεί το δράστη για εξηγήσεις. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η παρουσία μαρτύρων δεν άφηνε κανένα περιθώριο για ανάκληση του προστίμου, με τον 85χρονο πλέον να καλείται να πληρώσει το τσουχτερό πρόστιμο των 60.000 ευρώ. Το πρόστιμο μάλιστα θα κοινοποιηθεί στη ΔΟΗ Λαμίας και θα πρέπει να καταβληθεί στον δικαιούχο ΟΤΑ,
ενώ στην περίπτωση που δεν θα πληρωθεί από τον παραβάτη εντός 2 μηνών, βεβαιώνεται υποχρεωτικά εντός 3 μήνου από τον οικείο ΟΤΑ στην αρμόδια ΔΟΗ. Αξίζει να αναφέρουμε επίσης ότι το τελευταίο διάστημα από τις κατατόπους αστυνομικές αρχές της Φθιώτιδας και στο πλαίσιο του νόμου που ψηφίστηκε το 2014 έχουν βεβαιωθεί και αρκετά πρόστιμα σε ιδιοκτήτες σκύλων που δεν διαθέτουν τσιπάκι. Το ύψος του συγκεκριμένου προστίμου ανέρχεται σε 300 ευρώ και ήδη η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής έχει επικυρώσει αρκετά από αυτά. Τα περιστατικά κακοποίησης, θανάτωσης αλλά και εγκατάλειψης ζώων που βλέπουν πλέον το φως της δημοσιότητας είναι αρκετά, ενώ παράλληλα αυξάνονται και οι πολίτες που καταγγέλουν τέτοια περιστατικά. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και σήμερα, δεν είναι λίγοι οι πολίτες που προχωρούν στην κακοποίηση ζώων και έρχονται αντιμέτωποι όχι μόνο με την ισχυρή νομοθεσία, αλλά και την πρόθεση των αρμόδιων αρχών να προχωρήσουν στην εφαρμογή τους. Η ηλεκτρονική ταυτότητα στα σκυλιά και όχι μόνο είναι υποχρεωτική πλέον. Και θα πρέπει ο κάθε ένας που έχει στην ιδιοκτησία του κάποιο σκυλί να βεβαιωθεί ότι άμεσα, αν δεν το έχει ήδη κάνει, θα τοποθετήσει αυτή την ηλεκτρονική ταυτότητα στο σκύλο του. Έτσι μπορούν να εντοπίζονται σκυλιά τα οποία έχουν χαθεί και να εντοπίζονται κυρίως οι ασυνείδητοι που απελευθερώνουν, χωρίς να σκέφτονται τις επιπτώσεις, τα σκυλιά στους δρόμους και στις ερημιές αυτής της χώρας. Γιώργο, πάμε στην Βιωτία. Προσεκτικοί όλοι να είναι και για το θέμα της κακοποίησης και θανάτωσης ζώων, αλλά βεβαίως και όλα αυτά τα οποία είπες πολύ σωστά να δηλωθούν. Πάμε τώρα στην Βιωτία και την Κοπαίδα. Θα πάμε σε μάχες με τον χρόνο κυριολεκτικά για να γίνουν παρεμβάσεις τώρα που άνοιξε λίγο ο καιρός. Πάμε στη συνάδελφο την Τζέννη την Παρούχου να μας ενημερώσει και θα μιλήσουμε και με την Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Παπαθωμά, στον πρόλογο. Τζέννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η Αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Φαλή Παπαθωμά, μαζί με τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Γιάννη Ταγκαλέγκα, αλλά και υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας, βρέθηκαν εκ νέου στην Κοπαίδα, ώστε να κάνουν αυτοψία και καταγραφή όλων των προβλημάτων. Οι αιτίες για την κατάσταση που επικρατεί στην Κοπαίδα φαίνεται να είναι η εγκατάλειψη, η έλλειψη πόρων για τις απαραίτητες συντηρήσεις, αλλά και οι συνεχείς βροχοπτώσεις. Η Περιφερειακή Ενότητα λοιπόν έχει βάλει στόχο να λύσει αυτό το πρόβλημα άμεσα. Γι' αυτό σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπεται να δαπανηθούν πάνω από 150.000 ευρώ για να καθαριστούν τα αρδευτικά κανάλια, αλλά και άλλες 70.000 για να αποκατασταθούν ζημιές σε αγροτικούς δρόμους και κατεστραμμένα γεφύρια. Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουμε στην κουβέντα μας την κυρία Παπαθωμά. Καλησπέρα στην Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας. Καλησπέρα σας. Το ερώτημα είναι ένα, κυρία Παπαθωμά. Αν οι καιρικές συνθήκες που αντιμετωπίζουμε έχουν καταστήσει το κοπαϊδικό πεδίο μη καλλιεργήσιμο για τη φετινή σεζόν. Εξαρτάται την καλλιέργεια. Εν πάση περιπτώσει, εγώ στέλνοντας το χαρτί στον ΕΛΓΑ στις 23, σήμερα έστειλα εκ νέου άλλο έγγραφο στον ΕΛΓΑ. Έθεσα και αυτό το ερώτημα όσον αφορά την καλλιέργεια του βαμβακιού που με ενδιαφέρει περισσότερο, γιατί είναι και τα περισσότερα χωράφια που είναι πλημμυρισμένα αυτά που θα καλλιεργηθούν, να μου έδινε το ανώτατο όριο, χρονικό όριο καλλιέργειας του βαμβακιού. Λογικά πιστεύω θα προλάβουν και θα καλλιεργήσουν. Η κατάσταση δεν είναι εύκολη, αλλά πιστεύω ότι με καλή θέληση και με πολλή δουλειά θα αντιμετωπιστεί. Αυτό που είπε και η δημοσιογράφος στην εισαγωγή σας είναι πραγματικότητα. Με το φως του ήλιου, έτσι, γιατί η Δευτέρα ήταν μια υπέροχη μέρα και η Κοπαίδα ήταν πανέμορφη, ήταν λαμπερή, ήταν καθαρή από τη βροχή, πλημμυρισμένη. Και θα σας πω ότι σε κάποια σημεία που έμεινε με λίμνη ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφη. Αυτά ως προς το τοπίο το όμορφο, έτσι. Εδώ που υπάρχουν σοβαρά προβλήματα όμως, κυρία Παπαθωμά, που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ακριβώς. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Λοιπόν, τη Δευτέρα λοιπόν όλες οι υπηρεσίες και οι τοπογραφικοί και οι τεχνικές υπηρεσίες με τους πολιτικούς μηχανικούς και τους μηχανολόγους της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας και το κομμάτι της αγροτικής ανάπτυξης, η ΔΑΟΚ, βρεθήκαμε όλοι μέσα στην Κοπαίδα, είδαμε τα πλημμυρισμένα χωράφια. Έχει μια ιδιομορφία η Κοπαίδα, έχει λεκάνες αποστράγγισης, έχει υψομετρικές διαφορές.
Κάποια από αυτά θα αποστραγγιστούν εάν ο καιρός βοηθήσει μέσα σε 4-5 μέρες από μόνα τους. Θα απορροφηθεί δηλαδή το νερό. Υπάρχουν όμως και άλλα κομμάτια, κάποια τμήματα στα οποία πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Και βεβαίως τρέχουν οι μεγάλες εργολαβίες, οι οποίες όμως χρονικά θα μπορέσουν να μπουν και να επιχειρήσουν μέσα στην Κοπαϊδα σε ένα μήνα. Μέσα σε αυτό το μήνα. Πότε όμως το προσδιορίζετε δηλαδή, κυρία Παπαθωμά, να αρχίσουν να ξεκαθαρίζει λίγο η κατάσταση και να μπει μια τάξη? Αν εννοείτε τις μεγάλες τις εργολαβίες που αφορούν τους καθαρισμούς και τις κατασκευές των θηροφραγμάτων, ναι, των κλειδιών, των αντιλιοστασίων, αυτά τέλος Απριλίου. Όμως αυτό το μεσοδιάστημα κοιτάξαμε την περίπτωση του να μπει μια μεγάλη δράγα. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μηχάνημα, το οποίο ίσως το φέρναμε από το να σου πω, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό βρίσκεται εκεί. Ήρθανε σήμερα ειδικοί, πήγαμε μαζί δηλαδή και είδαμε για το πώς θα μπορούσε να περάσει αυτό το μηχάνημα μέσα. Ναι. Ξέρετε, υπάρχουν και κάποιες αυθαιρεσίες από πλευράς των αγροτών που έχει να κάνει με ζώνες έργου, οι οποίες είναι καταπατημένες. Πείτε μας εσείς τώρα, κυρία Παπαθωμά, οι αγρότες τα έχουμε σχολιάσει, τα έχουμε πει. Εσείς τώρα ως αντιπεριφέρεια, πώς λειτουργούμε? Αυτή τη στιγμή, από αύριο θα επιχειρήσουν δύο μηχανήματα μέσα στην κεντρική και στην εσωτερική για να αποσυμφορήσουν την κατάσταση. Οι αντλίες δουλεύουν και αποδίδουν στον Κηφισό 5.000 κυβικά νερό την ώρα. Επομένως γίνεται πολύ σημαντική άντληση του νερού. Και πιστεύω ότι μέσα σε 10 μέρες θα είμαστε στο ευχάριστο αποτέλεσμα να έχουμε αποστραγγίσει την Κοπαϊδα. Ωραία. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που πρέπει να δούμε, είναι το θέμα των αποζημιώσεων. Μην το ανοίξουμε άλλο, μην το ανοίξουμε, κυρία Παπαθωμά. Ας μείνουμε σε αυτό που θα κάνετε εσείς. Αυτό έχει αξία τώρα. Με τις αποζημιώσεις φαντάζομαι θα ακολουθήσουν οι αγροτικές. Ακριβώς. Ακριβώς έτσι, όπως το λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ, Τζέννη. Σε ευχαριστώ και εσένα. Καλό βράδυ και στους δυο σας από την Βιωτία. Πάμε τώρα, Γιώργο, λίγο στην κινητοποίηση αύριο που θα έχουμε 10 το πρωί από τους συνταξιούχους. Πανελλαδική κινητοποίηση και στη Λαμία. Το κάλεσμα που δίνεται από τον πρόεδρο των συνταξιούχων, ΟΑΕ, Φθιώδας, τον κύριο Παπαδημητρίου, να υπάρχει μαζικότητα. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρχουν προβλήματα. Θέλω να κάνω ένα κάλεσμα προς όλους τους συνταξιούχους, όχι μόνο τους συναδέλφους μου, όλων των ταμείων συνταξιούχων, να είμαστε όλοι παρόντες στις 10 η ώρα στην πλατεία Διάγου, στην αίθουσα του εργατικού κέντρου. Πρέπει και αυτή τη φορά να δώσουμε το παρόν για να καταδικάσουμε καταρχήν τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι τώρα από τις κυβερνήσεις Σαμαρά και Βενιζέλου και να πούμε και στους σημερινούς ότι δεν βρισκόμαστε σε καλή θέση, γιατί πέρασε το δίδυνο, εμείς δεν έχουμε δει καλυτέρευση στα προβλήματά μας. Θερμή παράκληση λοιπόν να πούμε και σε τούτη την κυβέρνηση να καταλάβει τη δεινή θέση που βρισκόμαστε σήμερα. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε και την κυβέρνηση στις διαπραγματεύσεις που έχει με τους έξω. Πάντως η κυβέρνηση είπε ότι πιεζόταν να μειώσει τις συντάξεις. Δεν το κάνει αυτό. Ουσιαστικά να το χαρακτηρίσουμε ως θετικό αυτό, κύριε Παπαδημητρίου. Χρησιμοποιήσατε τη λέξη πιεζόταν. Αυτή την πίεση την αισθανόμαστε εμείς. Την αισθανόμαστε την πίεση αυτή για μείωση ακόμα των συνταξιών μας. Θέλουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Όπως με αξιοπρέπεια δώσαμε τα χρήματά μας, χρυσά λεφτά για τη σύνταξή μας και για την υγεία μας. Την οποία δεν έχουμε τώρα. Αύριο λοιπόν ραντεβού στην... Ραντεβού αύριο στην πλατεία Διάκου, στην αίθουσα του εργατικού κέντρου. Όλοι οι συνταξιούχοι να διάσουν οι καναπέδες, να διάσουν τα καφενεία, να έρθουν οι συνάδελφοι και να ακούσουν και με τη συμμετοχή τους να δείξουν τη δεινή θέση που βρισκόμαστε σήμερα. Πανελλαδική κινητοποίηση τώρα, Γιώργο, θα έχουμε και την Κυριακή για το θέμα των διοδίων. Θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Αλεξίου από την Τραγάνα, που είναι μέλος της Επιτροπής Αγώνα, να μας δώσει λίγο το στίγμα το πώς θα κινηθούμε μετά και τις εξαγγελίες του κύριου Σταθάκη. Κύριε Αλεξίου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε. Καλησπέρα, κύριε Αλεξίου. Το πρόβλημα το γνωρίζουμε. Τι κάνουμε? Η κινητοποίηση είναι η απαρχή ενός αγώνα νέου, θα έλεγα, γιατί αυτή η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι θα δώσει λύση
στα διόδια, στο πρόβλημα που ταλανίζει τη Φθιώτιδα και όλη την Ελλάδα και όλη την Παθέ. Εμείς θα ξεκινήσουμε αυτή την Κυριακή με κινητοποίηση πανελλαδική. Συναντηθήκαμε το Σάββατο 28 Τρίτου στην Αθήνα, στην περιφέρεια Αττικής, όλες οι επιτροπές αγώνα ενάντια στα διόδια και βγάλαμε κάποια συμπεράσματα που είναι συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή εμείς διεκδικούμε την κατάργηση. Ζητάμε, κύριε Αλεξίου, τώρα, γιατί μια πλήρης κατάργηση φαντάζομαι εξαιρετικά δύσκολο. Αυτό που μάλλον είναι να μειωθούν οι σταθμοί διοδίων και να δουλεύει και με χιλιομετρική απόσταση, όπως είπε ο κύριος Σταθάκης. Όχι, εμείς δεν ζητάμε αυτό. Οι επιτροπές αγώνα ζητάμε την κατάργηση των διοδίων, γιατί δεν είμαστε πλουσιότεροι από έναν Ελβετό ο οποίος πληρώνει 31 ευρώ το χρόνο, από έναν Τσέχο που πληρώνει 47 ευρώ το χρόνο ή έναν Πολωνό που πληρώνει 65 ευρώ το χρόνο για να έχει διόδια. Λοιπόν, και εμείς αναλογικά έχουμε υπολογίσει, δηλαδή αν χρησιμοποιούμε ένα σταθμό διόδιων για να πάμε στη δουλειά μας δύο φορές την ημέρα, χρειαζόμαστε 800 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, για σκεφτείτε, εμείς οι Φθιωτείς για να φτάσουμε στην Αθήνα που θέλουμε 3, 4, 5 σταθμούς διόδιων, πόσα χρήματα θα θέλαμε το χρόνο αναλογικά. Νομίζω ότι είναι άδικο, γι' αυτό συνεχίζεται και ο αγώνας αυτός που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 χρόνια. Σας ικανοποίησαν οι όποιες εξαγγελίες έγιναν τώρα με αναθεώρηση συμβάσεων ή με χιλιομετρική απόσταση, άσχετα το τι ζητάτε, σαν ένα πρώτο βήμα, κύριε Αλεξίου? Σαν ένα πρώτο βήμα, εμείς έχουμε ζητήσει να φύγει η αστυνομία καταρχάς από τους σταθμούς διοδίων, από τα μητοπικά διόδια που λειτουργεί σαν security των διοδίων, να πάψει ο νόμος ΡΕΠΑ Βορύδη, ο οποίος προέβλεπε αυστηρά πρόστιμα των 200 ευρώ την κάθε φορά για κάποιον που θα τον έπιανε η αστυνομία. Και το κυριότερο ίσως είναι ότι θέλουμε δραστική μείωση σήμερα. Όταν μιλάμε δραστική μείωση, μέχρι να αναθεωρηθούν οι συμβάσεις ή μέχρι να περάσουν τουλάχιστον τα διόδια σε κρατικό έλεγχο, όχι τα διόδια, μάλλον οι αυτοκινητόδρομοι, θέλουμε δραστικές μειώσεις, δηλαδή της τάξης 1 ευρώ στα 100 χιλιόμετρα. Αυτό το αντέχει η τσέπη μας όχι και για πολύ καιρό. Μάλιστα. Άρα τώρα την Κυριακή, για να ανακεφαλαιώσουμε, κύριε Αλεξίου, το κάλεσμα που πρέπει να γίνει και την αφύπνιση του κόσμου, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Κοιτάξτε, εμείς, κύριε Βούτσινε, τα έχουμε ξαναπεί και παλιότερα, πολλές φορές. Θα πρέπει η Λαμία, που είναι το αστικό κέντρο, και ήδη αυτό που λέγαμε πολλά χρόνια πριν γίνεται πραγματικότητα, περικυκλώνεται από διόδια, η Λαμία θα πρέπει να σηκωθεί από τους καναπέδες και να βγει στους δρόμους. Γιατί μέχρι πριν 3 χρόνια είχαμε 4, ξέρω εγώ, μόνο την Πελασγία. Χωριζόμασταν η Φθιώτιδα στην Τραγάνα, τα διόδια Τραγάνας και τα διόδια της Πελασγίας. Τώρα έχουμε να πάμε σε 4 μετοπικούς και 5 πλευρικούς. Έτσι είναι. Κύριε Αλεξίου, επιβεβαιώνεται προφανώς τα νούμερα που δίνουν οι επαγγελματίες ότι χρειάζονται 108 ευρώ για να κάνουν τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Και αν προσθέσουμε άλλα τόσα για να γυρίσουν πίσω, μιλάμε για 216 ευρώ για ένα επαγγελματικό δρομολόγιο μόνο στους σταθμούς διοδίων. Εάν προσθέσουμε και τα καύσιμα, πάμε σε ένα δρομολόγιο περίπου των 400 ευρώ, που αυτομάτως αυξάνει το προϊόν και στο ράφι του σούπερ μάρκετ, έτσι. Ακριβώς. Είναι όπως το πετρέλαιο, δηλαδή ο ειδικός φόρος που πληρώνουμε στο πετρέλαιο. Και δεν είναι μόνο τα φόρτηγα, αλλά και εμείς. Εγώ να σας φέρω ένα παράδειγμα. Εμείς πάμε στο Δήμο Αταλάντης καθημερινά. Έχουμε τα πλευρικά διόδια. Αν τα πληρώναμε καθημερινά, η οικογένειά μου, όχι πολλές φορές να πάμε, δύο φορές την ημέρα, γιατί τα παιδιά μας πάνε σχολείο εκεί, γιατί εμείς έχουμε τα γραφεία. Κύριε Αλεξίου, ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά και παραδείγματα να αναφέρουμε. Εμείς από την πλευρά μας, ως Ένωση Κεντρικής Ελλάδας, θα θέλουμε να ανακοινώσουμε και στους τηλεθεατές μας ότι την Κυριακή και τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της δικής σας κινητοποίησης, τα τρία συνεργαζόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης περιφερειακά, το Ένα Κεντρικής Ελλάδας, το TRT στη Θεσσαλία και το Δίον Τηλεόραση στην Κεντρική Μακεδονία, θα συνεργαστούμε σε μια μεγάλη έρευνα για τα διόδια και θα παρουσιάσουμε ρεπορτάζ καθόλου το μήκος ουσιαστικά του Εθνικού Οδικού Δικτύου, για να δείξουμε και στους πολίτες ολόκληρης της χώρας το πόσο δυσκολεύει την καθημερινότητα των πολιτών
και πόσο αβάσταχτη είναι αυτή η κατάσταση για την τσέπη των πολιτών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι πολύ ευχάριστο που ακούω αυτή την πρωτοβουλία. Όπως και εμείς θα πρέπει, όπως είπα, να σηκωθούμε από τους καναπέδες και να διεκδικήσουμε. Εξάλλου η ίδια η κυβέρνηση αυτή ζήτησε να είμαστε στους δρόμους ώστε να υπάρχει αποτέλεσμα. Ωραία. Την Κυριακή λοιπόν, τι ώρα θα γίνει αυτή η κινητοποίηση? Η κινητοποίηση τώρα σε άλλα σημεία θα ξεκινήσει από το πρωί από τις 11, 12, 1, ανάλογα το σημείο. Εμείς έχουμε πει στα διόδια Τραγάνας η Επιτροπή Αγώνα Λωκρίδας ότι θα είμαστε από 11 μέχρι 2 η ώρα. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Αλεξίου, σας ευχαριστούμε. Θα το δούμε και συνολικότερα και Στερεά και Θεσσαλία. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο κεντρικό μας δελτίο. Πάμε, Γιώργο, τώρα λίγο να δούμε τη συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Λαμιών με τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων για την αμεσότερη χρηματοδότηση. Να μην ψάχνουν χρήματα όταν θέλουν να κάνουμε ρεμέτια και να βουλώνουν τρύπες. Πάμε στο βίντεο. Με διαδικασίες εξπρές, οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων του Δήμου Λαμιών θα μπορούν να εξασφαλίζουν κονδύλια για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών των περιοχών ευθύνης τους, χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος. Αυτό τονίστηκε μεταξύ άλλων στην σύσκεψη που είχε το μεσημέρι ο Δήμαρχος Νίκος Σταυρογιάννης με τους πρόεδρους των τοπικών συμβουλίων. Είναι παρόντες όλοι οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων. Και είναι παρόντες για να τους δώσουμε αυτές τις δυνατότητες που προβλέπονται από τον Καλλικράτη μαζί με τα αναλογούντα χρήματα για αυτά που μπορούν να λύνουν για τα άμεσα προβλήματα σε κάθε τοπική κοινότητα. Είναι πολύ δύσκολο να βρίσκονται υπηρεσίες του Δήμου σε όλα τα τοπικά μας διαμερίσματα. Γι' αυτό από τον Καλλικράτη προβλέπεται και ο καθένας από τους Προέδρους θα είναι υπόλογος με το αναλογούν ποσό με βάση τους κατοίκους, προκειμένου να γίνονται άμεσες παρεμβάσεις και κυρίως το θέμα της καθαριότητας και των χόρτων. Γι' αυτό γίνεται αυτή η συνάντηση σήμερα. Θα υπάρχει ενημέρωση τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, πώς θα φέρνουν τα αποδεικτικά στοιχεία στη συνέχεια των Δήμων. Οι προκαταβολές θα δοθούν για να έχουμε άμεσες λύσεις στα άμεσα προβλήματα. Λοιπόν, πάμε σε ιατρικά ζητήματα, Γιώργο, γιατί και ακέφαλα είναι πολλά νοσοκομεία. Mm-hmm. Τώρα γίνονται προσπάθειες για να στελεχωθούν οι διοικητές, μάλλον οι υγειονομικές περιφέρειες, πρέπει να πούμε. Καταρχήν πρέπει να τοποθετηθούν οι διοικητές στις υγειονομικές περιφέρειες, όπως σωστά είπες. Δεν ξέρω αν έχουν τοποθετηθεί ακόμη. Κοντός στο Θαλμός Αλληλούια. Ψάχνουμε και τους διοικητές τώρα και πολλά τα προβλήματα. Την Κυριακή στην πόλη της Λαμίας είχαμε μια διευρυμένη συνάντηση και με μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας για θέματα υγείας. Θα καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεόδας, τον κύριο Μπαρμπαρούση. Πρόεδρε, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Φαντάζομαι δεν προλαβαίνατε να μετράτε τρύπες, κενά και προβλήματα, έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε είναι πολλά τα κενά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πέρα από τις λήψεις σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό και οι υπάρχοντες γιατροί που δουλεύουν στο σύστημα υγείας έχουν εξαντλήσει τα όρια τους από πλευράς περιστατικών. Είναι πολλοί γιατροί στο ΕΣΥ οι οποίοι βρίσκονται κοντά στα όρια της συνταξιοδότησης, οπότε αυτό στα επόμενα χρόνια μπορεί να δημιουργήσει κάποιο σίγουρα σημαντικό πρόβλημα εφόσον δεν αντικατασταθούν από νεότερους συναδέλφους οι οποίοι θα μπουν στο σύστημα υγείας. Και όπως καταλαβαίνετε τα προβλήματα καθημερινά διωγγώνονται και πρέπει να φροντίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο για να λυθούν. Να δούμε το νοσοκομείο Λαμίας, τώρα που είναι ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο, το μεγαλύτερο τουλάχιστον εδώ στην ευρύτερη περιοχή, κύριε Μπαρμπαρούση. Τι διαπιστώσατε, γιατί ήρθε και ο κύριος Βλασταράκος, ήταν και ο κύριος Κυριακάκης, ήταν πολλοί κόσμος. Ήταν μια επίσκεψη που έγινε κατόπιν πρόσκληση του Ιατρικού Συλλόγου Θεόντες προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Βλασταράκος, με κάποια μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο, ήρθε στο Καρπενήσι και στη Λαμία για να συζητήσουμε όλοι μαζί τα προβλήματα κυρίως του νοσοκομείου και των κέντρων υγείας. Ήταν, όπως είπατε, και ο κύριος Κυριακάκης, ήταν εκεί ο εκπρόσωπος της διοίκησης του νοσοκομείου, των εργαζομένων του νοσοκομείου και διευθυντής από το Κέντρο Υγείας Δημοκού, ο κύριος Τσούτσος. Εκεί συζητήθηκαν όλες οι ελλείψεις που υπάρχουν, με βασικότερες ελλείψεις, όπως έχουμε πει και στο δελτίο τύπου που έχουμε στείλει σήμερα, είναι σε ορισμένα τμήματα που πάσχουν, όπως το ακτινολογικό, όπως είναι το τμήμα των επιγόντων περιστατικών, το παιδιατρικό, που εκεί οι ελλείψεις αφορούν συγκεκριμένες θέσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν οι εφημερίες των συναδέλφων. Επίσης, ένα θέμα που τέθηκε ήταν η έλλειψη του μαγνητικού τομογράφου, που είναι ένα χρόνιο αίτημα εδώ του νοσοκομείου, αλλά λήψη κονδυλίων δεν έχει γίνει δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου ακτινολογικού μηχανήματος.
Όλα αυτά μαζί οπωσδήποτε δημιουργούν προβλήματα τα οποία καθημερινά αντιμετωπίζονται. Βέβαια, πολλές φορές υπερβάλλουν τον εαυτόν και οι συνάδελφοι και όλο το προσωπικό, το παραϊατρικό ή το βοηθητικό προσωπικό. Αλλά θα πρέπει, όπως είπαμε, να μπουν κάποια πράγματα στη σωστή θέση, διότι και ο διοικητής του νοσοκομείου δεν έχει οριστεί. Υπάρχει διοικητής ακόμα, τώρα θα διοριστεί, κύριε Μπαρμπαρούς. Πώς λειτουργούσε την καλή θέληση όλων? Όχι, θα έλεγα ότι γινόταν, υπήρχε αντικατάσταση του διοικητή από τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, που τώρα ήταν ο κύριος Κρασούλης, ορθοπαιδικός, ο Διευθυντής Ορθοπαιδικής. Αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να τοποθετηθεί η διοίκηση για να έχει υπογραφή, δηλαδή ο διοικητής, σε πολλά θέματα τα οποία τώρα δεν δικαιούνταν η προηγούμενη διοίκηση να προχωρήσει. Τι προτείνετε λοιπόν, κύριε Μπαρμπαρούση, και ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Φθιώδας, γνωρίστε τα κενά. Να αλλάξει η κομματική τοποθέτηση του διοικητή καταρχήν. Ο διοικητής οπωσδήποτε θα πρέπει να τοποθετείται με αξιοκρατικά κριτήρια. Δηλαδή, άμα είναι νεοδημοκράτης, Σιριζέος, Πασοκτζής ή οτιδήποτε άλλο, θα παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες υγείας σε κάποιον? Όχι, βέβαια, τα κομματικά κριτήρια. Εγώ θεωρώ, γιατρέ, ότι θα πρέπει να είναι μέγιστη προτεραιότητα δική σας να σταματήσει η κομματική τοποθέτηση των διοικητών. Δηλαδή, αν έχουμε κάθε 1,5-2 χρόνια τώρα μέσα στην κρίση εκλογές, για μισό χρόνο δεν θα έχουμε διοίκηση στα νοσοκομεία. Οπωσδήποτε δεν διαφωνεί κανένας σε αυτό το θέμα, ότι θα πρέπει να γίνεται αξιοκρατικά η επιλογή των διοικητών στα νοσοκομεία, όπως επίσης και στις υγειονομικές περιφέρειες, από ανθρώπους. Αξιοκρατικά που μπορεί να γίνεται και κομματικά. Να σταματήσει η κομματική τοποθέτηση. Εγώ νομίζω ότι η λέξη αξιοκρατικά δεν περιέχει τη λέξη κομματικά, διότι είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι. Γιατί θα πρέπει να είναι άνθρωποι που γνωρίζουν τα προβλήματα του χώρου και θα έχουν την διάθεση να δουλέψουν, να τα λύσουν, αρχίζοντας από τα πιο βασικά, τα πιο επίγοντα, όπως είναι η στελέχωση, όπως είπαμε, των διαφόρων τμήματων με ιατρικό προσωπικό και σε όλες τις βαθμίδες. Γιατί η τακτική τώρα του να προσλαμβάνονται μόνο επικουρικοί γιατροί στα νοσοκομεία δεν φέρνει αποτέλεσμα. Μετά από ένα χρόνο που λύγει η θητεία των γιατρών αυτών, πάλι υπάρχουν τα κενά. Θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού. Έτσι. Μπλοκάρει όμως το σύστημα οικονομικά, φαντάζομαι, κύριε Μπαρμπαρούση. Ναι, οπωσδήποτε. Και ο προϋπολογισμός των νοσοκομείων έχει μειωθεί και φέτος για άλλη μια χρονιά. Και το οποίο αυτό από μόνο του δημιουργεί. Να θέσετε τα ζητήματα των προσλήψεων για να εγκριθούν στη δύσκολη περίοδο αυτή χωρίς διαπραγμάτευση. Δεν διαφωνώ, αλλά οπωσδήποτε. Δύσκολα τα βλέπω, γιατρέ. Οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα αναμένουμε και μέσα στη βδομάδα κάποιες εξαγγελίες από πλευράς της κυβέρνησης για τα θέματα υγείας. Βέβαια, οι πληροφορίες θα αφορούν νησιωτικές και άλλες περιοχές που οπωσδήποτε πλήττονται περισσότερο, αλλά θα πρέπει και σε όλα. Θα δούμε λοιπόν. Μάλιστα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Κύριε Μπαρμπαρούση, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Μας δελτίο. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο, Γιώργο, με πολιτικό και οικονομικό ρεπορτάζ. Την χθεσινή μάχη στη Βουλή θα συνομιλήσουμε πολιτικά στελέχη. Επιστρέφουμε. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμή, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ζητήστε το με το νέο το όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Ξυλεμπορική Λαμίας. Εκεί που το ξύλο είναι η πρώτη ύλη, η ξυλεμπορική είναι η πρώτη επιλογή. Ξυλεμπορική Λαμίας. Ποιοτικά υλικά και σύγχρονες προτάσεις. Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων μελαμίνης MDF. Πάγκι, πατώματα laminate, ραμποτέ. Υλικά επιπλοποιίας, βιομηχανική ξυλία σε πολυσυχονδρική λιανική. Εισαγωγέας και διανομέας, Κρόνος Παν και Ακρίτα. Ξυλεμπορική Λαμίας σημαίνει πείρα, γνώση, επαγγελματισμός. Ξυλεμπορική Λαμίας. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Εισαγωγές και εμπορία ιαπωνικών αυτοκινήτων και ανταλλακτικών Παναγιώτης Τάντος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον. Έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων μικρών φορτηγών 4x4 και 4x2. Μεταχειρισμένα ιαπωνικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Κινητήρες εξελιγμένης τεχνολογίας, πετρελαίου και βενζίνης. Μηχανικά μέρη, καμπίνες, καρότσες. Μέρη φανοποιίας καινούριων και παλαιών μοντέλων και συνεργείο αυτοκινήτων. Παναγιώτης Τάντος και ΣΥΑ
ουσία όμικρον έψιλον. Τραγάν Αλοκρίδος. 135 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Κόμβος Τραγάνας. Τηλέφωνα 22330 92360 και 92065. Εμπιστευόμαστε απόλυτα ένα όνομα. Σπαλ. Κουφώματα αλουμινίου, PVC ή αλοπετάσματα. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Σπαλ. Με συνέπεια και αξιοπιστία. Με σύγχρονες αντιλήψεις και εγκαταστάσεις. Γιατί δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις. Τις δημιουργούμε. Σπαλ. Σε κάθε σπίτι. Αξίζει το καλύτερο. Πάσχα στη Λιβαδιά. Όλη η πόλη γιορτάζει και αναβιώνει το παραδοσιακό ρουμελιώτικο Πάσχα με λάκκους και κλαρίνα. Πάσχα στη Λιβαδιά. Ελάτε να διασκεδάσουμε στην Κρία, στο Ζάπιο, στην κεντρική πλατεία και σε κάθε γειτονιά. Πάσχα στη Λιβαδιά. Συναυλίες με τους Μάγκα, Τοπολιάτη, Μοντ Πλαγκάλ, Πουλικάκο, Flat Out και Plan B και νεανικά τοπικά συγκροτήματα. Πάσχα στη Λιβαδιά με παραδοσιακούς χορούς, παιχνίδια για τα παιδιά, εκθέσεις και αθλητικές εκδηλώσεις. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί. Τώρα η εταιρεία Αδελφή Καβαδία ΑΕ, συνεργαζόμενη με το νέο φορέα Mega Euronics, σας προσφέρει τις χαμηλότερες τιμές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Σε μας θα βρείτε αποκωδικοποιητές για το νέο ψηφιακό σήμα, καθώς και μεγάλες προσφορές σε όλες τις τηλεοράσεις, αποσύροντας την παλιά σας με νέας τεχνολογίας. Αδελφή Καβαδία. Ποιότητα και οικονομία σε όλα μας τα είδη. Μεταφορά ή μετακόμιση. Μόνος σου. Δεν χρειάζεται να πάθεις για να μάθεις. Κάλεσε Αλφα Μεταφορική. 45 χρόνια εμπειρίας με σύγχρονα φορτηγά αυτοκίνητα κλειστού τύπου, ανυψωτικά γερανοφόρα οχήματα, με υπηρεσίες συσκευασίας, αποθήκευσης και τοποθέτησης στο χώρο σου σε πολύ προσιτές τιμές. Συχνά δρομολόγια Λαμία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ανταπόκριση σε όλη την Ελλάδα από πόρτα σε πόρτα με έμπειρο προσωπικό. Κάλεσε Αλφα Μεταφορική στο τηλέφωνο 22310-33934 και στη Λεωνίδου 64 Λαμία. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμισή σας από το Αλφα ως το Ωμέγα. Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων, στην οικονομική και πολιτική ατζέντα, Γιώργο. Τώρα πάμε να δούμε λίγο τον δρόμο που ανοίγει προς την Ρωσία, προς τις πετρελαϊκές, φυσικού αερίου αν θέλεις έτσι, προοπτικές. Πάμε να δούμε, έχει ενδιαφέρον τι λέει και ο κύριος Λαφαζάνης για όλο αυτό το θέμα. Επέστρεψε από το δίμερο ταξίδι στη Ρωσία και ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε θέση υπέρ της διέλευσης του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ελλάδας για την τροφοδοσία της Ευρώπης με επέκταση του αγωγού Turkish Stream για να μην γερμανοποιηθεί, λοιπόν, η Ευρώπη. Πάμε στο βίντεο και επιστρέφουμε σε λίγο με συζήτηση κοντά μας στο στούντιο ζωντανά η κυρία Ελένη Μακρύ Θεοδόρου. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από την Αθήνα και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτης Λαφαζάνης από τη Μόσχα τόνισαν την ανάγκη συνεργασίας Ελλάδας-Ρωσίας. Σχολιάζοντας τη σχέση των δύο χωρών τα τελευταία χρόνια ως χειμώνα, ο Πρωθυπουργός, σχεδόν μία εβδομάδα πριν τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων. Τώρα ζούμε την άνοιξη και πρέπει αυτήν την άνοιξη να την υποστηρίξουμε ώστε να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη των σχέσεών μας. Μετά από σειρά συναντήσεων που είχε στη Μόσχα ο κύριος Λαφαζάνης, μεταξύ άλλων και με τον Υπουργό Ενέργειας της Ρωσίας Αλεξάνδρ Νόβακ, μίλησε πριν την αναχώρησή του από τη ρωσική πρωτεύουσα για ένα νέο κεφάλαιο που ανοίγει στις σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας. Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις ενεργειακές σχέσεις Ελλάδας και Ρωσίας. Ακόμα, ο κύριος Λαφαζάνης μίλησε για το ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου, ο οποίος θα ξεκινά από τα ελληνοτουρκικά σύνορα και θα διασχίζει ελληνικό έδαφος, καταλήγοντας στην Ευρώπη. Για την Ελλάδα παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον ο αγωγός που θα ξεκινάει από τα ελληνοτουρκικά σύνορα και θα εκτείνεται στο ελληνικό έδαφος. Πρόθεσή μας είναι να αντιμετωπίσουμε με επικοδομητικό τρόπο την κατασκευή αυτού του αγωγού που πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβάλλει στη συνεργασία σε όλη την περιοχή μας και σε όλη την Ευρώπη. Στη συνέντευξή του στο πρακτορείο ΤΑΣ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στα γεγονότα στην Ουκρανία, τάχθηκε κατά των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Μόσχα.
Ο κύριος Τσίπρας πρόσθεσε ότι το εμπάργκο, το οποίο αφορά και τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην ελληνική οικονομία. Δεν συμφωνούμε με τις κυρώσεις. Θεωρώ ότι είναι μία οδός που οδηγεί στο πουθενά. Είμαι υποστηρικτής της άποψης ότι είναι αναγκαίος ο διάλογος, η διπλωματία. Ο κύριος Τσίπρας κατέληξε λέγοντας ότι ο οικονομικός πόλεμος ως συνέχιση του πραγματικού πολέμου είναι μία διέξοδη πολιτική. Θερμές σχέσεις. Ξεκάθαρο αυτό. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα αν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε σοβαρά και με προοπτική τη σχέση συνεργασίας με τη Ρωσία και αν αυτό θα επιτραπεί από τους Ευρωπαίους αλλά και από την Αμερική που περιμένει και παρατηρεί προσεκτικά τα γεγονότα για να τοποθετηθεί αναλόγως όταν θα δει ότι τα συμφέροντα φύγονται. Λοιπόν, ας γυρίσουμε όμως στο ας δούμε λίγο και το εσωτερικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί και χθες με την συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα καλησπερίσουμε την πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, νομοθεώδας, την κυρία Έλλη Μακρή Θεοδόρου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μια χαρά. Θα μου επιτρέψετε πριν ξεκινήσετε να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Λάμπρου Παπαδήμα για την απώλειά τους. Λοιπόν, να είστε καλά. Πάμε τώρα να δούμε. Ότι αύριο 4 ώρα είναι η εξόδιος ακολουθίας στη Μητρόπολη Φθιώτιδας για όλους όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο. Καταρχήν, ένταση στη Βουλή και αποχωρήσεις χθες. Ακούσαμε τι έγινε. Τα βλέπαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε πριν, ο Πρωθυπουργός. Τι είπε ο κύριος Σαμαράς. Τι έγινε με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ένα σχόλιο γενικό. Να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς αυτή η συζήτηση. Θα τα αναλύσουμε όλα, δεν έχω όχι. Θα είμαι σύντομη. Ξέρετε πάντα ότι δεν χάνω το χρόνο μου σε περιττά πράγματα. Ήταν μια συζήτηση την οποία προκάλεσε ο Πρωθυπουργός της χώρας για να ενημερώσει τη Βουλή για την πορεία της διαπραγμάτευσης. Η συζήτηση αυτή προβλέπεται από το συγκεκριμένο άρθρο και είναι συγκεκριμένη η διαδικασία στην οποία ακολουθείτε. Ως εκεί πάνε όλα καλά. Προβλέφθηκε από την πρόεδρο της Βουλής ότι θα υπάρχει και μια χαλαρότητα στο χρόνο και από εκεί και πέρα περιμέναμε τον Πρωθυπουργό να πει ποια είναι αυτή η πορεία της διαπραγμάτευσης, σε ποιο ακριβώς σημείο βρισκόμαστε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Αντί γι' αυτό ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε ένα δρεμή κατηγορό για τα προηγούμενα, για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να πει τίποτα για τα τεκτενόμενα και για το τώρα, αυτό που καίει τους Έλληνες, που καίει την Ελλάδα και αυτό που περιμένουν όλοι να ακούσουν. Άρα λοιπόν η συζήτηση δεν είχε κανένα νόημα από εκεί και πέρα και αυτή που θα έπρεπε να περιφρουρήσει την όλη συζήτηση ήταν η πρόεδρος της Βουλής, η οποία συνέχεια έριχνε λάδι στη φωτιά μέχρι να τα πράγματα να φτάσουν στο απροχώρητο και να φτάσει στην αποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας από το Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Δεν είχε ουσία η συζήτηση χθες. Θα μπορούσε να είχε συζήτηση, αλλά δεν υπήρχαν οι βασικές προϋποθέσεις για να γίνει. Η βασική προϋπόθεση ήταν ο Πρωθυπουργός να περιγράψει ποια είναι η πορεία της διαπραγμάτευσης, για ποια μέτρα μιλάμε, για πού ακριβώς ζητάει τη στήριξη των υπολείπων κομμάτων. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Αυτό δεν έγινε, οπότε μετά ήταν με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ο καθένας μπορούσε να λέει τα δικά του και φτάσαμε σε μια κουβέντα που δεν μιλούσε για το αύριο, αλλά ξαναγυρίσαμε πάλι στο χθες, στο τι έγινε. Αυτό δεν αφορά τους Έλληνες. Το τι έγινε, έγινε, τελειώσαμε. Τώρα μιλάμε για το αύριο. Μιλάμε για την πορεία της χώρας. Μιλάμε ότι κατά ομολογία του Πρωθυπουργού της χώρας, του σημερινού Πρωθυπουργού, ότι τα χρηματικά αποθέματα είναι μέχρι τις 15 Απριλίου. Αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια στους πολίτες. Πολλοί ανησυχούν ότι δεν θα πληρωθούν μισθοί συντάξεις όταν βλέπουν ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να μαζέψει τα αποθεματικά των ταμείων. Βλέπουμε όλοι και το καταλαβαίνουμε ότι η αγορά έχει στεγνώσει, ότι δεν κινείται τίποτα παρόλο που είναι παραμονές του Πάσχα. Άρα λοιπόν ο κόσμος περιμένει το τι θα γίνει. Και βλέπουμε και μια πορεία διαπραγματεύσεων χωρίς καμία απολύτως εξέλιξη. Ήδη αύριο είναι η τελευταία μέρα όπου τα τεχνικά κλιμάκια βρίσκονται εδώ για να συζητήσουν. Η συζήτηση με το Brussels Group. Το Μέγαρο Μαξίμου λέει ότι όλα πάνε καλά. Σε αντίθεση όμως οι Ευρωπαίοι λένε ότι δεν έχουμε προχωρήσει καθόλου. Και δεδομένου ότι αύριο γίνεται η αποχώρηση των τεχνικών κλιμακίων, γιατί Πέμπτη Παρασκευή είναι αργίες λόγω του Καθολικού Πάσχα, ακριβώς, θα επανέλθουν την Δευτέρα, μετά είναι το Πάσχα των Ορθοδόξων και από ό,τι είπαν οι Ευρωπαίοι ότι πριν το Πάσχα δεν πρόκειται να έχουμε καμία εξέλιξη. Τι θα γίνει?
Αυτά ήταν αυτά που σας ενόχλησαν δηλαδή? Είναι λίγα αυτά. Μήπως σας ενόχλησε, είναι λίγο το να μην έχουμε μια εξέλιξη. Μήπως σας ενόχλησε, λέω, ότι στο τέλος είχαν στο μυαλό τους να καταθέσουν αυτή την πρόταση για εξεταστική σήμερα. Και γιατί να με ενοχλεί? Λέω, μήπως. Γιατί να με ενοχλεί? Δεν σας ενοχλεί δηλαδή? Καθόλου, απολύτως. Γιατί αφού οι δηλώσεις σήμερα δεν δείχνουν ότι δεν ενοχλούνται κάποιοι, δεν ενοχλούνται κάποιοι. Όσοι έχουν πρόβλημα και όσοι ενοχλούνται, ας ενοχληθούν. Αλλά νομίζω ότι αν γίνει μια συζήτηση σε σωστή βάση, μπορεί να έχει και κάποιο αποτέλεσμα. Θεωρώ όμως ότι δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Θα είναι με ένα πολύ ωραίο θέατρο σαν τη συζήτηση τη χθεσινή. Θα υποθούν ένα σωρό πράγματα. Στοχεύει σε συγκεκριμένα πράγματα. Καμία ουσία. Στοχεύει σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Εκείνο που εμένα που μου κάνει έτσι μια αίσθηση διαφορετικότητας είναι γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή μέσα στις διαπραγματεύσεις να κατατεθεί αυτή η πρόταση για εξεταστική. Άρα λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι αντί να ασχοληθεί η αντιπολίτευση με τη διαπραγμάτευση να έχει να ασχοληθεί με την εξεταστική. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κακό. Μιλάτε δηλαδή για Παπανδρέου, Παπαδήμο, Σαμαρά και Βενιζέλου. Νομίζω ότι πολιτικά ο λαός έχει μιλήσει, έχει αποφανθεί, έχει καταδικάσει αυτές τις κυβερνήσεις με το να τις αποκλείσει από την εξουσία. Άρα λοιπόν αυτό που θα είχε μία βάση είναι αν τα στοιχεία που δοθήκανε, αν οι τεχνικές λεπτομέρειες ήταν αυτές που μας οδηγήσανε στα μνημόνια, αυτό θα είχε μία βάση που βέβαια αυτό μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Γιατί θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει η επάρκεια, η τεχνική κάποιων ανθρώπων για να εξετάσουν όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Και θεωρώ ότι θα είναι μια συζήτηση. Αρχής, έτσι. Δεν διερευνά πιθανά ποινικά αδικήματα. Σας είπα, δεν διαφωνώ με καμία εξεταστική, όπως δεν διαφωνούσα και καμία άρση ασυλίας βουλευτών. Εμένα είναι τουλάχιστον η προσωπική μου αντίληψη ότι όπου χρειάζεται να η διαφάνεια και το να υπάρχει φως, είναι στη θετική κατεύθυνση. Θεωρώ όμως ότι είναι λάθος η στιγμή η πολιτική που γίνεται, γιατί αυτή τη στιγμή το μεγάλο κάδρο και το μεγάλο ενδιαφέρον είναι η διαπραγμάτευση, είναι η έλλειψη χρηματοδότησης που έχει η χώρα. Μήπως έγινε ακριβώς για αυτόν τον λόγο, διότι στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης για διαπραγμάτευση δεν βρίσκει την αξιωματική αντιπολίτευση ως φίλη, αλλά ως εσωτερική σκληρή εχθρό. Κατά δήλωση και του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Σαμαρά. Κατά δήλωση ή κατά πράξη? Κατά δήλωση. Κατά δήλωση έχουμε δει πολλά πράγματα στην πολιτική, κύριε Μακρύ. Κατά πράξη έχουμε δει απίστευτα Μισό λεπτό. Βγαίνει η διαπραγματευτική ομάδα έξω και ο κ. Σαμαράς να βρίσκεται και να συνυπογράφει κείμενο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αυτά έχουν περάσει και δεν έχει κανένα πολύ νόημα. Εγώ θέλετε να ξεχνάμε. Όχι, δεν ξεχνάμε καθόλου. Θέλετε να ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε καθόλου. Από το καταδήλωση στο καταπράξη. Το καταδήλωση. Το καταπράξη και εσείς μιλάτε για το καταδήλωση. Το καταδήλωση. Καταδήλωση ο Πρωθυπουργός λέει συνέχεια εγώ στηρίζω. Ουσιαστικά καταπράξη ποτέ. Πείτε μου ένα. Μισό λεπτό. Επειδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φτάσει στην πράξη. Η πράξη συγκεκριμένη είναι ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας χθες ζήτησε στήριξη από την αντιπολίτευση στο νομοθετικό της έργο. Την παρήχε η αντιπολίτευση, τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τα δύο νομοσχέδια που φέρανε, παρόλο που ήταν μια επανάληψη των δικών της νομοσχεδίων. Και από εκεί και πέρα, αυτό που μπορούμε να μείνουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο νομοθετικό έργο για να τοποθετηθούμε και να δούμε τι έχει γίνει. Άρα, μένουμε στη δήλωση του κ. Σαμαρά, ο οποίος είπε βεβαίως στηρίζει οποιαδήποτε προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης, αλλά όμως όχι, να ξέρει. Μα δεν μπορεί να είναι με λευκή επιταγή αν δεν ξέρει ποιες είναι οι προϋποθέσεις που στηρίζει. Και νομίζω ότι δεν το είπε μόνο ο κ. Σαμαράς, και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί το δηλώσαν ξεκάθαρα ότι πέστε μας τι είναι αυτό που πρέπει να στηρίξουμε. Κανένας δεν το ξέρει. Τελικά είναι
ναι στις αποκρατικοποίησεις. Θα είναι υπέρ της κρατικοποίησης του λιμανιού του Πειραιά. Γιατί εδώ έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Θα είναι υπέρ των αεροδρομίων που περιμένουμε να δούμε τι θα γίνουν. Γιατί εδώ μιλάμε και για έσοδα πέρα από την εξυπηρέτηση. Όταν δεν ξέρεις τις λεπτομέρειες, τότε τι να συμφωνήσεις. Εκεί λοιπόν, που υπήρξε ξεκάθαρο, εκεί που υπήρξε ξεκάθαρο, που υπήρξαν δύο νομοσχέδια, τα οποία ήταν ένα τικ, ένα κάτι παραπάνω προς τη θετική κατεύθυνση, νομίζω ότι η αντιπολίτευση στήριξε και το απέδειξε. Τι άλλο πρέπει δηλαδή για να δείξει με πράξεις. Τα υπόλοιπα προφανώς είναι στα λόγια, οι πράξεις θα ακολουθήσουν. Θα έχουμε ρευστό τώρα τις επόμενες ημέρες. Η κυβέρνηση λέει ότι θα βρεθεί άκρη. Μακάρι, μακάρι, αυτό περιμένουμε. Μα αυτό περιμένουμε όλοι να βρεθεί, γιατί δεν μπορεί κανένας να ακούει τους ανθρώπους να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Έρχονται κάθε μέρα ή με παίρνουν τηλέφωνο φίλοι γνωστοί και μου λένε θα πάρουμε το μισθό του επόμενου 15ήμερου. Και αυτό δεν το λέω εγώ για να δημιουργήσω την ανασφάλεια στον κόσμο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έστειλε μια επιστολή στην κυρία Μέρκελ και της είπε ότι εδώ έχουμε πρόβλημα. Και η κυρία Μέρκελ τον κάλεσε στην Γερμανία, όλα τα βρήκανε καλά, όλα συμφωνηθήκανε, κάνανε κοινέ δηλώσει και τι ωραία και τι καλά προχωρούμε. Και τι είπε η κυρία Μέρκελ, ότι αυτό που περιμένω εγώ είναι την απόφαση των κλιμακίων, των Brussel Groups, των Athens Group, των Group των διαφόρων τέλος πάντων. Τα βρήκανε στο Brussel Group όμως. Δεν ξέρω αν τα βρήκανε ακόμα. Μακάρι, μα είπαμε. Και περιμένουμε την Τετάρτη το Euro Working Group προς εφαρμογή. Το θέμα είναι όμως να δούμε και τι ακριβώς έχουν βρει. Αυτή την κατάσταση ακόμα δεν την έχουμε δει. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, αυτό που είναι το βασικό αυτή τη στιγμή είναι ότι, ξέρετε, θα κάνουμε τώρα. Ότι η θα χώρα. Μια άλλο τελεία στην κουβέντα μας, γιατί περνάει η ώρα, τελειώνει το δελτίο και πρέπει να ακούσουμε και τι έχει πει ο Χρήστος Σταϊκούρας σήμερα σε μια δήλωση που γνωρίζει καλά τα οικονομικά δεδομένα. Άρα, εμένα δεν με θέλετε. Άλλο δεν με θέλετε. Σας θέλουμε και σας δεν έχω καμία αντίρρηση. Οικονομικά... Το πολιτικό σκέλος εγώ, το οικονομικό ο κύριος Σταϊκούρας. Οικονομικά καλά θα ήταν να συζητήσουμε περισσότερο. Με τον Χρήστο Σταϊκούρα. Άλλωστε, σπανίως δέχεται προσκλήσεις. Μία από αυτές είναι και η σημερινή. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία που μας έδωσε. Ό, πάμε να δούμε λοιπόν θέλετε. Το βίντεο. Καλή σας σήμερα στο Capital. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, κύριε Θεοδόρου. Κυρία Μακρύ Θεοδόρου. Καλό βράδυ. Πάμε να δούμε τη δήλωση του Χρήστου Σταϊκούρα. Και θα επιχειρήσουμε να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά μαζί του να αντλήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Όσον αφορά το πρωτοκινές πλεόνασμα του 2014, τα στοιχεία του Γενικού Λογιστήριου του κράτους, τουλάχιστον όπως τα αφήσατε, δείχναν ότι είχαμε ένα ποσό της τάξης των 1,8 δις, αν δεν κάνω λάθος, ήταν περίπου 1,8% του ΑΕΠ. Παρ' όλα αυτά, έχει γίνει μια αποδόμηση από τη νέα κυβέρνηση, αφαιρώντας κάποιες εθνικολογικές προσαρμογές και κάποιες υποχρεώσεις, με τον νέο Υπουργό Οικονομικών να υποστηρίζει ότι το πραγματικό πρωτοκινές πλεόνασμα ήταν μόνο 0,6% του ΑΕΠ. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι πραγματικά έχει συμβεί και πώς πρέπει να μετριάται σύμφωνα με την Eurostat φυσικά. Ωραία, μισό λεπτό. Υπάρχουν δύο τρόποι μέτρησης. Είναι αυτός που σωστά είπατε, κατά Eurostat, κατά ISA, δηλαδή κατά το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προσαρμογής. Και δεύτερον είναι η προσαρμογή που πρέπει να γίνει κατά πρόγραμμα. Η διάκριση μεταξύ των δύο είναι ότι κατά πρόγραμμα δεν περιλαμβάνονται μέσα τα έσοδα από αρκετές αποκρατικοποιήσεις οι οποίες γίνονται στη χώρα, καθώς και τα έσοδα από τα κέρδη των ομολόγων από τη διακράτηση αυτών από τις Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες. Συνεπώς, κατά πρόγραμμα πάντα, το πρωτογενές πλεόνασμα είναι χαμηλότερο από ό,τι κατά Eurostat. Ένα συμπέρασμα. Δεύτερον, μέχρι τον Νοέμβριο του 2014, η εικόνα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και όλες οι διεθνείς μελέτες συνέκλυναν στην εκτίμηση ότι η χώρα θα μπορούσε να επιτύχει το 2014, κατά πρόγραμμα, πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ, όσο έλεγε και ο προϋπολογισμός. Και μάλιστα, όπως πολύ σωστά είπατε, λίγο υψηλότερα, γύρω στο 1,8% του ΑΕΠ. Σε αυτή την εκτίμηση συνέκλυναν πρώτον η ίδια εκτέλεση του προϋπολογισμού μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Δεύτερον, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είχε τα δημοσιονομικά στοιχεία. Τρίτον, οι εκτιμήσεις της Τρόικα που δεν έβρισκαν κανένα δημοσιονομικό κενό το 2014. Και τέταρτον, ακόμα και αναφορές πολύ πρόσφατες της προηγούμενης εβδομάδος μελών αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έλεγαν ότι η χώρα μέχρι τέλος Νοεμβρίου πήγαινε πολύ καλά στα δημόσια οικονομικά της. Τι είχε συμβεί μέχρι τέλος Νοεμβρίου επί της ουσίας? Πράγματι, υπήρχε μία απόκληση, η στέρηση στα έσοδα της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ το πρώτο 11μηνο του 2014. Υπήρχε όμως και αντίστοιχη μείωση δαπανών σε σχέση με τους στόχους, ισόπωση 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Άρα, συν 1 πλην 1, το αποτέλεσμα ήταν θετικό μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Τι έγινε μεταγενέστερα?
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δημοσιονομικά σε κάθε χρονιά ενσωματώνονται και τα έσοδα των δύο πρώτων μηνών του επόμενου έτους, δηλαδή του 2015. Το Δεκέμβριο είχαμε την αβεβαιότητα από την διεξαγωγή προεδρικών εκλογών. Τον Ιανουάριο είχαμε βουλευτικές εκλογές και τον Φεβρουάριο είχαμε την αβεβαιότητα της διαπραγμάτευσης. Σας διευκολύνω, ένα δις είναι η στέρηση τουλάχιστον, όπως όχι, για τα έσοδα του Φεβρουαρίου. Επειδή πιάνουμε και τους τρεις μήνες, σας έκανα μια διάκριση στο Νοέμβριο. Ήταν η απόκληση συν 2 δις το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, εκ των οποίων περίπου το 50% τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Άρα, πράγματι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχει κάνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, φαίνεται ότι το πρωτογενές πλεόνασμα κατά πρόγραμμα το 2014 θα κλείσει περίπου στο 0,5% του ΑΕΠ, εξαιτίας κυρίως της υστέρησης των εσόδων τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο, Δεκέμβριο του 2014 και Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2015. Παραμένουμε στην οικονομική και πολιτική ατζέντα. Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, νομοθεώδας και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Καλησπέρα, κύριε Σταϊκούρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα, κύριε Σταϊκούρα. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο από τη δήλωσή σας στο Capital. Πρακτικά, λοιπόν, τι αφορούσε αυτό, κύριε Σταϊκούρα? Μου έγινε μία ερώτηση για το σε ποιο ύψος θα κλείσει το πρωτογενές πλεόνασμα της προηγούμενης χρονιάς, του 2014. Και γιατί διαμορφώθηκε κάτω από το 1,5% που ήταν ο στόχος κατά πρόγραμμα. Και έδωσα την εξήγηση, η οποία αποτυπώνεται και αποδεικνύεται από όλους τους αριθμούς, από όλα τα έγγραφα και από όλες τις εκθέσεις διεθνών και εγχώριων ελληνικών. Ήταν οι εκλογές και η περίοδος αβεβαιότητας, κύριε Σταϊκούρα? Μέχρι τον Νοέμβριο δεν ήταν προφανώς οι εκλογές. Μέχρι τον Νοέμβριο είχαμε μία απόκληση στα έσοδα της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παράλληλα όμως, μέχρι τον Νοέμβριο του 2014, είχαμε και μια καλύτερη εκτέλεση του προϋπολογισμού στο σκέλος των δαπανών, ισόπωση, περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Άρα είχε καλύψει την υστέρηση που πράγματι παρατηρήθηκε στο πρώτο ενδεκάμενο του 2014. Το αποτέλεσμα είναι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πάντων, εντός και εκτός Ελλάδος, να μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος μέχρι τότε. Το Δεκέμβριο, ολοκλήρωστε. Το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, που καταγράφονται 2 μήνες του 2015 στο σκέλος των εσόδων στο 2014 δημοσιονομικά, η υστέρηση εσόδων ήταν επιπλέον 2 δις ευρώ. Και εκεί ήταν η αβεβαιότητα για την έκβαση των προεδρικών εκλογών και αν θα έχουμε βουλευτικές εκλογές, η διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, η έναρξη των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, δηλαδή εκλογικού αποτελέσματος, θα υπήρξε πρόβλημα στα ταμεία με αυτή την κατάσταση? Είναι δύο διακριτές έννοιες αυτές που λέτε. Η μία έννοια είναι τι πρωτογενές πλεόνασμα έχουμε και άλλη είναι αν έχουμε λεφτά στα κρατικά ταμεία. Λεφτά στα κρατικά ταμεία και πρόβλημα στα κρατικά ταμεία θα έχουμε πάντα ως χώρα όταν δεν παράγουμε πρωτογενή πλεονάσματα και σχεδόν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, δηλαδή να μπορούμε να πληρώνουμε και τους τόκους. Όταν δεν μπορούμε να βγαίνουμε στις αγορές για να δανειζόμαστε και όταν δεν παίρνουμε βραχυπρόθεσμα μέχρι να βγούμε στις αγορές τις δόσεις από τους εταίρους. Άρα, πρόβλημα δεν θα υπήρχε με δεδομένο ότι θα έκλεινε η συμφωνία μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2015. Σήμερα η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην οικονομία, ακριβώς με την εμπειρία που έχετε εσείς, σε τι ακριβώς οφείλεται? Νομίζω είναι αυταπόδεικτο στο γεγονός ότι η παρούσα κυβέρνηση έκανε επέκταση του μνημονίου κατά 4 μήνες, κολλησιεργώντας αρκετά, συναποφάσισε κάτι με τους εταίρους στις 20 Φεβρουαρίου και όπως βλέπετε και διαπιστώνετε, πάνω από 1 μήνα αργότερα, ουσιαστικά είμαστε στο σημείο 0. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ακριβώς για να μπορέσει να καλύψει αυτό που εύλογα με ρωτήσατε, τις ταμιακές ανάγκες της χώρας, έχει στεγνώσει εντελώς την αγορά, και μάλιστα έχει κηρύξει μια εσωτερική στάση πληρωμών που υπερβαίνει, κατά την εκτίμησή μου, το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, έχει στεγνώσει και το τραπεζικό σύστημα. Κύριε Σταϊκούρα, για να γίνουμε χρήσιμοι, πώς λύνεται αυτό άμεσα, ή μάλλον όχι άμεσα, πώς λύνεται, σκέτο? Η κυβέρνηση θα πρέπει να αρχίσει να υλοποιεί την απόφαση της 20 Φεβρουαρίου και σε αντίθεση με ό,τι έχει αποφασίσει, που έχει αποφασίσει η εκταμείευση να γίνει στο τέλος αξιολόγησης, δηλαδή στο τέλος Ιουνίου, να ζητήσει την τμηματική καταβολή της δόσης αφού έχει υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της. Αυτό θα αναστρέψει άμεσα το κλίμα στο οικονομικό κομμάτι? Όχι, αυτό όμως θα καλύψει άμεσα ταμιακές ανάγκες ώστε να μην γίνει χειρότερη κατάσταση. Δυστυχώς,
Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, μέχρι το τέλος Ιουνίου είναι αδύνατο να αναστραφεί η κατάσταση. Διότι τότε θα πρέπει να συναποφασίσουμε για το καινούριο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής. Δηλαδή ουσιαστικά για ένα νέο μνημόνιο. Και θεωρώ ότι είναι αδύνατο να μην υπάρξει νέο μνημόνιο για πολύ απλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί η ίδια η κυβέρνηση ζητά και ορθώς κατά την άποψή μου, αυτό θα έπρεπε να κάνει και η προηγούμενη κυβέρνηση, θα κάναμε χαμηλότερα πρωτογενή πλονάσματα, άρα αυξάνει το χρηματοδοτικό κενό. Αφού είναι μικρότερα τα πρωτογενή πλονάσματα, δεν μπορούμε να καλύψουμε τους στόκους, θα χρειαστούμε λεφτά γι' αυτό. Έχουμε χαμηλότερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, οικονομικής ανάπτυξης δηλαδή, γι' αυτό ευθύνεται ουσιαστικά η παρούσα κυβέρνηση. Λέει και η κυβέρνηση παρούσα ότι δεν θα κάνει αποκρατικοποιήσεις, άρα και από εκεί έχουμε υστέρηση εσόδων. Και παράλληλα δεν φαίνεται μέχρι τον Ιούνιο και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα να μπορούμε να βγούμε στις αγορές. Συνεπώς, αφού όλα τα μεγέθη τείνουν προς το δυσμενέστερο και είναι δεδομένες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας, θα χρειαστούμε ένα νέο δάνειο. Πάντως υπάρχει μια καλή εξέλιξη, τουλάχιστον έτσι λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι θα βρεθεί άκρη και με το Euro Working Group και με το Brussels Group που είναι καλές οι συζητήσεις, κύριε Σταϊκούρα. Εσείς τι εικόνα έχετε? Δεν μπορώ να σας πω τι λέει η κυβέρνηση. Μέχρι τώρα πάντως ό,τι έχει πει η κυβέρνηση, η πραγματικότητα τη διαψεύδει. Εύχομαι να έχει δίκιο για το καλό της χώρας. Εύχομαι να έχει αποφασίσει να αρχίσει να υλοποιεί πολιτικές που έχει δεσμευτεί και παράλληλα να γίνεται τμηματική εκταμείευση της δόσης, παρά το γεγονός ότι είχε δεσμευτεί για κάτι διαφορετικό, όπως σας είπα προηγουμένως. Και εμείς εδώ είμαστε να στηρίξουμε θετικές πρωτοβουλίες. Δύο ερωτήσεις, κύριε Σταϊκούρα, κρίσιμες. Η πρώτη, ακούστηκε πολλές φορές αυτός ο συνδυασμός ποσοστιαίων αριθμών του άνω του 330% επιβάρυνση των φτωχών, να το πω απλά, και ως 9% επιβάρυνση των πλουσίων. Αυτό, από την εμπειρία σας στο Υπουργείο Οικονομικών, πώς το προσεγγίζετε εσείς? Νομίζω είχαμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε και να συνομιλήσουμε και από κοντά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και σας είπα ότι όπως ανέπτυξα τα θετικά της διακυβέρνησης της χώρας από την προηγούμενη κυβέρνηση, έτσι σας ανέφερα ότι στο θέμα της αντιμετώπισης της φτώχειας και τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, τα τελευταία 5 χρόνια εξαιτίας και της εφαρμογής αυτού του προγράμματος οικονομικής πολιτικής, αυτά διευρύνθηκαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Προς την κατεύθυνση αυτή, η προηγούμενη κυβέρνηση ξεκίνησε το 2014 να υλοποιεί μια σειρά από στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις που στόχο είχαν τα χαμηλότερα νοικοκυριά. Κύριε Σταϊκούρα, εκτελούσαμε εντολές από έξω και δεν μπορούσαμε να καλυτερεύσουμε τα πράγματα. Αυτό λέτε για να το καταλάβω. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Μόνο θα σας έλεγα. Σε ό,τι αφορά τους στόχους που είχαμε θέσει, τους στόχους που είχε θέσει το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής, από το 10 ήταν αναελαστική. Αυτό πράγματι είναι αυτό που λέτε εσείς, οι στόχοι. Αλλά στις ασκούμενες πολιτικές, εμείς προσπαθήσαμε πέρα και πάνω από μνημόνια, και αυτό ήταν που ήθελα να πω προηγουμένως, για να καταλήξω, να υλοποιήσουμε μια σειρά αποστοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις που κυρίως απευθύνονταν στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Ενδεικτικά θα σας πω. Η ρύθμιση για τις 72 και 100 δόσεις. Σε περίπου 3 εκατομμύρια πολιτών που έχουν πραγματική ανάγκη. Σας θυμίζω ότι σε αυτή τη ρύθμιση, την οποία ξεκίνησε να υλοποιείται τον Νοέμβριο του 2014, πολύ πρόσφατα, υπήρχε ένα όριο μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν περιέλαμβανε αυτή την κατηγορία που εσείς υπονοήσατε. Και ήρθε η παρούσα κυβέρνηση, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όχι μόνο να περιλάβει και αυτές τις κατηγορίες πλουσίων που εσείς αναφέρατε, αλλά και μάλιστα να χαρίσει χρέη σε συγκεκριμένους επιχειρηματίες. Ο καθένας ας το αξιολογήσει. Και η τελευταία ερώτηση. Επειδή έχετε αναμφισβήτα τεράστια εμπειρία στο Υπουργείο Οικονομικών, πώς χαρακτηρίζετε τον τρόπο χειρισμού των οικονομικών ζητημάτων από το σημερινό Οικονομικό Επιτελείο και πιο συγκεκριμένα πώς τα χαρακτηρίζατε όλες τις ενέργειες Βαρουφάκη? Και δεν μιλάω για τα πουκάμισα έξω και την ενδυματολογική προσέγγιση όπως κάνουν οι άλλοι. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να γνωρίζετε ουσιαστικά και με αριθμούς τον τρόπο προσέγγισης των θεμάτων. Ειδικά όταν βρισκόμαστε έξω και μιλάμε με τους εταίρους. Νομίζω καταρχήν σε ό,τι αφορά τους αριθμούς, επειδή κάνατε μια συγκεκριμένη αναφορά, ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών έχει παραδεχθεί ότι δεν συζητάει με αριθμούς, συζητάει πολιτικά. Εκεί συνεπώς, εγώ προσωπικά έχω διαφορετική άποψη. Θεωρώ ότι όταν κάποιος είναι Υπουργός Οικονομικών. Ναι, αλλά τη δημιουργική ασάφεια τη δέχτηκαν και οι Ευρωπαίοι στη συμφωνία του Φλεβάρη. Μα προφανώς θα τη δεχθούν, αφού είναι αποφελία τους. Βλέπετε τα αποτελέσματα της δημιουργικής ασάφειας. 20 Φεβρουαρίου, που ο κ. Βαρουφάκης είπε
ότι η δημοτική ασάφεια ήταν προς το συμφέρον μας, τι υπέγραψε? Υπέγραψε να μην πάρουμε καθόλου λεφτά μέχρι το τέλος της αξιολόγησης. Οι ξένοι δεν είχαν αντίρρηση σε αυτό και τώρα παρακαλάμε να πάρουμε κομμάτι της δόσης. Ο κ. Παρουφάκης υπέγραψε να δώσει η χώρα πίσω τα 11 δις ομόλογα που είχε το Ταμείο Χρηματοπιστικής Σταθερότητας. Τώρα παρακαλάμε να πάρουμε το 1,2 δις. Και ο κ. Βαρουφάκης υπέγραψε να είμαστε απόλυτα συνεπείς σε όλες μας τις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στους εταίρους. Διαπιστώνεται συνεπώς ότι η δημιουργική ασάφεια μόνο προς το συμφέρον της χώρας δεν ήταν. Απόδειξη, επειδή σωστά εσείς πάντα μου θέτετε ερωτήματα που αφορούν τον Έλληνα πολίτη. Απόδειξη είναι ότι σήμερα που μιλάμε, ο Έλληνας πολίτης με την εσωτερική στάση πληρωμών είναι ζημιωμένος σε σχέση με πριν από ορισμένους μήνες. Και για να το κάνω και πολύ πιο απλό, για ρωτήστε πόσοι έχουν πάρει επίδομα θέρμανσης στους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, ελάχιστοι και αν έχουν πάρει. Λοιπόν, κύριε Σταϊκούρα, σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Χρήσιμη κουβέντα λοιπόν, να αποσαφηνίσουμε κάποια πράγματα. Δεν εγκρίνει τη στρατηγική Βαρουφάκη σε καμία περίπτωση. Ξεκαθάρισε ότι ήταν προς όφελος των Ευρωπαίων και όχι προς όφελος της χώρας. Έχει διαφορετική άποψη το οικονομικό επιτελείο προφανώς. Και επειδή υπάρχει και το Brussels Group σε εξέλιξη, ο κύριος Σταϊκούρας είπε οι 4-5 φορές μνημόνιο και συνέχιση του μνημονίου. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή να τον έχουμε μαζί με κάποιον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε αυτό. Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε από την πολιτική δημιουργική ασάφεια στην πολιτιστική και ιστορική διαδρομή. Και ιστορική διαδρομή. Και ειδικότερα, των Σαρακατσανέων. Νομίζω ότι έχει σήμερα έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Νομίζω ο κύριος Θωμάς Καλοδήμος θα μας βοηθήσει. Καταρχάς υπάρχει ένα συγκλονιστικό βιβλίο, Σαρακατσανέοι, οι αρχαιότεροι Ινδοευρωπαίοι νομάδες. Καλησπέρα κύριε Καλοδήμο, τι κάνετε? Έχουμε και το βιβλίο εδώ. Είναι με πάρα πολλές σελίδες. 450. 450. Λοιπόν, Γιώργο. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι το βιβλίο. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι, καταρχήν, τι έκανε τον κύριο Καλοδήμο να ασχοληθεί τόσο τεκμηριωμένα με τους Σαρακατσανέους? Λοιπόν, πρώτα-πρώτα ήταν Σαρακατσάνικη η καταγωγή μου. Πατρός ή μητρός για πάνω των προγόνων είμαι Σαρακατσάνος. Και δεύτερον, η φιλολογική μου ευαισθησία. Ο Σαρακατσάνος έψαξε να βρω τις ρίζες μου. Ως φιλόλογος όμως είχα ηθική υποχρέωση να ασχοληθώ με το συνάφη μου, που το γνώριζα από μέσα, γιατί έζησα ως ποιμενόπαιδο μέχρι το 1971, αλλά και απ' έξω από τη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία, να ανασκευάσω τις πλάνες και τις ύπολες διαστευρώσεις και παραχαράξεις για τους Σαρακατσανέους. Πού θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε, κύριε Καλοδήμο, όσον αφορά εθνολογικά για τους Σαρακατσανέους, πού πρέπει να το εντοπίσουμε? Έχουν διατυπωθεί διάφορες γνώμες. Και περισσότερες γνώμες θα έλεγα ότι είναι και υποβολημένες, διότι εξυπηρετούν πολιτικούς σκοπούς και εθνικιστικούς και όχι ελληνικούς. Δεν θα επισέλθουμε στις θεωρίες αυτές, αλλά εκείνο το οποίο προσπάθησα και παρουσίασα, νομίζω, ότι ξεκαθάρισε, μπορώ να πω, η καταγωγή των Σαρακατσανέων. Οι Σαρακατσανέοι ανήκουν στο τελευταίο ελληνικό φύλο, στους Δωρεείς, οι οποίοι κατέβηκαν στην Ελλάδα από την Πίνδο, από το όρος Λάκωμο συγκεκριμένα, και έφτασαν μέχρι τη Σπάρτη κάτω και εν συνεχεία με τις Απικίες κτλ. Τον 10ο αιώνα π.Χ. Δωρεείς λοιπόν. Δωρεείς στην καταγωγή. Ούτε Ίωνες, ούτε Ολοχαίοι. Για παριθμίστε λοιπόν τα στοιχεία αυτά τα οποία έχετε που τους κατατάσσουν τους Σαρακατσανέους στους Δωρεείς. Πρώτα-πρώτα είναι το γλωσσικό τους ιδίωμα, το οποίο δωρίζει. Είναι ένα από τα νεότερα νεοελληνικά γλωσσικά ιδιώματα. Δεύτερον, είναι τα αρχαϊκά γλωσσικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο ιδίωμα του Σαρακατσανέου που δεν υπάρχουν στα άλλα ελληνικά διαμερίσματα. Τρίτον, είναι οι χοροί και τα τραγούδια τους. Αν παρακολουθήσετε παλαιότερα γάμους του Σαρακατσανέου κτλ., από πλευράς χορού και τραγωδίες θα νομίζω ότι παίζεται μια τραγωδία που ακούμε τα χωρικά της τραγωδίας, με την τάξη, με το ρυθμό κτλ. Ας μην λησμονούμε ότι το χωρικό νάσμα είναι δημιούργημα των Δωρεαίων και όχι των άλλων ελληνικών φύλων. Ύστερα είναι η ψυχοσύνθεση των Σαρακατσανέων, η λακωνικότητά τους, στην ομιλία τους, ο ηρωισμός τους.
τα γεωμετρικά σχέδια τα οποία υπάρχουν στα υφαντά και στη ξυλοτεχνία τους. Αλλά και ο ερωσμός τους μας παραπέμπει και χαρακτηριστικά αναφέρω ότι από τα δύο είδωλα, ενδάλματα των Νεοελλήνων είναι δύο. Είναι ο Κατσαντώνης, ο οποίος τραγουδήθηκε και τραγουδιέται, και ο Νταβέλης, βέβαια σε άλλες εποχές. Αλλά και οι δύο κατά ευτυχή συγκυρία είναι στην Ακατζενέη. Να πω και κάτι άλλο, το οποίο μας κολακεύει. Ο Δε Ηρακλής με τους 12 άθλους δεν ήταν ούτε Ιούνας ούτε Αχιός. Ήταν δωριεύς στην καταγωγή. Θέλω να πιστεύω ότι ένα κομμάτι ανοίξει σε εμάς. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά μεταξύ των βλαχοφόνων συμπατριωτών μας και των Σαρακατσανέων? Είναι ίδιοι, διαφέρουν, κύριε Καλοδήμο? Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια φοβερή σύγχυση. Κάποια κυρία εδώ, αστή, μου είπε, κύριε Καλοδήμο, παρακολούθησα χθες μια ωραία συνέντευξη, λέει, και ήταν η τάδη βλάχα και τα λοιπά από το Βέρμιο. Μα εγώ δεν είμαι βλάχος, λέγω, είμαι Σαρακατσάνος. Δηλαδή, μας συγχαίουν πολύ εδώ και μας συγχαίουν γιατί, διότι δεν υπάρχουν βλαχόφωνοι εδώ εκτός από την Ανθήλη. Ενώ βορειότερα Θεσσαλία και βορειότερα υπάρχουν. Θα επισημάνω ορισμένες διαφορές που υπάρχουν. Οι Σαρακατσενέοι είναι οπουδήποτε και αν βρίσκονται, Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, παλαιότερα, μόνο στη Βουλγαρία έχουμε σήμερα, είναι αποκλειστικά και μόνο ελληνόφωνοι. Οι βλαχόφωνοι, οι συμπατριώτες μας βλάχοι, είναι δίγλωσσοι. Ομιλούν την ελληνική, αλλά και παράλληλα ένα λατινοειδές γλωσσικό ιδίωμα, τα βλάχικα. Οι αρβανιτόβλαχοι, άλλη κατηγορία, όχι αρβανίτες. Είναι τρίγλωσσοι. Ομιλούν την ελληνική, την αρβανίτικη και τη βλάχικη. Δεύτερον, οι Σαρακατσενέοι είναι αποκλειστικά φεραίοι κοινομάδες. Δηλαδή, μετακινούνται συνεχώς. Φέρουν τον οίκον τους. Λοιπόν, είναι φεραίοι κοινομάδες. Χωρίς μόνιμες θερινές και σημερινές δίμονες. Οι βλάχοι είναι οι μηνομάδες, δεν είναι οι καθαροί νομάδες, γιατί έχουν μόνιμες τις θερινές διαμονές τους στα βλαχοχώρια της Πίνδου. Μέτσοβο, Σιράκο, Καλαρίδης κτλ. Λοιπόν, οι Σαρακατσανέοι είναι αποκλειστικά νομάδες, ενώ οι βλάχοι δεν είναι κτηνοτρόφοι όλοι. Ένα μέρος ασχολείται, αλλά οι άλλοι ασχολούνται με άλλα επαγγέλματα, υλοτόμοι, ξυλουργοί, τεχνίτες και κυρίως έμπορα, αν θυμάστε, στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, πρέπει να τελειώσουμε και τα υπόλοιπα. Ναι. Θα κάνει κάποιες εδώ χρήσιμες ερωτήσεις για να μπορέσει κάποιος να καταλάβει τι περιλαμβάνει και το βιβλίο, να το πάρει να το διαβάσει. Αλλά και κυρίως οι Σαρακατσανέοι που μας ακούν να έχουν χρήσιμες πληροφορίες. Ποιες άλλες νομαδικές ή ημινομαδικές ομάδες υπάρχουν στον ελληνικό χώρο? Μπορείτε να μας περιγράψετε εν συντομία, να μάθει και ο κόσμος που δεν γνωρίζει. Θα σας πω ποιες, να τις περιγράψουμε, θα χρειαστεί χρόνος. Εδώ υπάρχει μια σύγχυση. Η έννοια βλάχος είναι πολύ σήμαντη. Στη λογική που κάναμε μάθημα λέγαμε ότι είναι έννοια γένους. Είναι μέσα. Ο βλάχος, ο Σαρακατσάνος, ο Κουπατσάρης, ο Μανταβέλης, ο ονομαδίζων χωρικός, ο Στριγιανός σε σύγκριση με το Θαλασσινό, ο Ρουμελιώτης σε σύγκριση με τον Αθηναίο κτλ. Εκεί που όμως αποδίδεται κατά κυριολεξία είναι στους βλάχους. Βλάχος θα πει λατινόφωνος. Επομένως, εκείνα, οι ομάδες που είναι εδώ και γίνεται πιστεύω για πρώτη φορά ο χωρισμός, με τα χαρακτηριστικά του καθενός, είναι οι Σαρακατσανέοι, οι Βλάχοι, οι Αρβανιτόβλαχοι, οι Κουπατσαρέοι, οι Μανταβέλιδες και οι Νομαδίστους χωρικοί. Λοιπόν, οι Νομαδίστους εδώ είχαμε παλαιότερα, αν θυμάστε, τους από τον Νεοχώρο που είχαμε εδώ. Αλλά είχαμε και από τα βλαχοχώρια της Ιπάτης, που σήμερα φυσικά δεν υπάρχουν. Τώρα για να περιγράψουμε τα ειδικά χαρακτηριστικά, νομίζω θα χάσουμε χρόνο και δεν λοιπόν, αξίζει νομίζω να βάλουμε λίγο Γιώργο στην κουβέντα μας και σε λίγο τον κύριο Σταύρο Τσαλάγκα. Έτσι. Ναι, γιατί θα τον βάλουμε. Καλησπέρα. Τον Σταύρο στην κουβέντα. Καλησπέρα, Σταύρο. Καλησπέρα, κύριε Στεριόπουλε. Γεια σου, Σταύρο. Καλησπέρα στο φίλο μου, τον Σταύρο. Γεια σου, Σταύρο. Γνωριζόμαστε όλοι, είμαστε καλοί φίλοι. Τώρα, σαν να κοροϊδεύουμε το κοινό, τώρα είναι. Αλλά πρέπει όμως να μιλήσουμε και για τον στιχουργό Θωμά Καλοδήμου. Αυτή την παρέμβαση ήθελα να κάνω. Σταύρο, πες μου, σε παρακαλώ, πόσες επιτυχίες του Θωμά του Καλοδήμου έχει τραγουδήσει. Μην υπερβάλλεις. Ένας γνωστός συγγραφέας που έχει ασχοληθεί με τη ζωή του Σαρακατσανέων, ο Θωμάς ο Καλοδήμος, είναι και ένας καταξιωμένος στιχουργός. Μου έχει γράψει τους στίχους από τα καλύτερα και πιο αγαπημένα μου και ευρέως γνωστά τραγούδια μου. Όπως είναι το τελευταίο τραγούδι μου, «Πόσα φλουριά τα μάτια σου και γρόσια τα μαλλιά σου», που συμπεριλαμβάνεται στο τελευταίο μου δίσκο. Τι άλλο τραγούδι, «Μπυρμπυλωμάτα», «Πέθαναν οι τσελιγκάδες, ρίμαξαν όλες οι στάνες». Είναι τραγούδια τα οποία τραγουδιέται και ακούγονται σε όλη την Ελλάδα. Και θέλω να πω ότι μέσα από τους στίχους αυτούς
ο Θωμάς ο Καλοδήμος αναδεικνύει με τον καλύτερο και με τον πιο γλαφυρό τρόπο τα βιώματα των Σαρακατσανέων. Θέλω να το επισημάνω αυτό, να γίνει γνωστό πόσο άξιος, στιχουργός και καταξιωμένος είναι ο Θωμάς ο Καλοδήμος. Θέλω να συγχαρώ για την εκπομπή σας και να ευχηθώ στο Θωμά να είναι πάντοτε δημιουργικός και να έχει υγεία. Σταύρο, από την εμπειρία σου έχεις συγκροτημένη άποψη πλέον για το τι σημαίνει καλός στιχουργός. Έχει να μας δώσει πολλά ακόμα ο Θωμάς ο Καλοδήμος. Έχει πολλά ακόμη, έχει πολλά. Πιστεύω ότι έχει μεγάλες δυνάμεις και σύντομα θα φέρουμε και άλλα τραγούδια δικά του στην επικαιρότητα. Κάτσε λίγο να βγάλω μια είδηση, Σταύρο, περίμενε. Γιατί ένα πουλάκι μου έχει πει ότι κάτι γράφει για τον Ταβέλη αυτή την περίοδο. Αληθεύει, ναι, κύριε Καλοδήμο. Ναι, 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 αληθεύει, βεβαίως. Αληθεύει, έτσι. Ήταν από τη δικιά μας τη γενιά και αυτός. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση στο δελτίο. Ταβέλη, ναι, με ένα. Και εγώ, Σταύρο, σε ευχαριστώ. Η μνή του ανακατανέωσε. Και τη ζωή του. Σταύρο, σε ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Και εγώ τον ευχαριστώ για τα καλά τα λόγια, αλλά είναι λιγάκι υπερβολικά. Μια χαρά, τα είπε. Είναι υπερβολικά. Ταπεινό, δάσκαλε, καλά κάνετε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε τηλεόραση και οφείλουμε να λέμε τα πράγματα έτσι όπως τα αντιλαμβανόμαστε. Εδώ υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο που μιλάει για μια ιστορική νομαδική φυλή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εσείς το λέτε, οι Σαρακατσανέοι είναι οι αρχαιότεροι Ινδοευρωπαίοι νομάδες. Και νομίζω ότι οποιοδήποτε μπορεί να προμηθευτεί το βιβλίο του Θωμά Καλοδήμου για να ενημερωθεί για αυτή την καταπληκτική Ινδοευρωπαϊκή νομαδική φυλή του Σαρακατσανέους. Το μήνυμα, κύριε Καλοδήμο, να κλείσουμε με αυτό. Λοιπόν, το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται από το βιβλίο το οποίο εξέδωσα, έτσι. Γιατί αυτό έχει σημασία, νομίζω, και αξίζει βέβαια πάνω απ' όλα να το διαβάσω, αλλά το μήνυμα. Πρώτα να απευθυνθώ στους συναφίτες μου. Να είναι περήφανοι και σεμνοί ταυτοχρόνως για την καταγωγή τους. Και να γνωρίζουν ότι εμείς οι Σαρακατσανέοι ήμασταν οι φανεροί και αφανείς συμπαραστάτες με τα κτηνοτροφικά μας προϊόντα και με τη συμβουλή μας και στους κλεφτερματολούς, Κατσαντώνης, Μαμούρης, Τσόγκας και άλλοι, στην Επανάσταση του 1821, στο Μακεδονικό Αγώνα, αλλά και στην Εθνική Αντίσταση. Και δυστυχώς όμως οι αστεί μέχρι τώρα και οι καλαμαράδες, επειδή το συνάφι το δικό μας δεν είχε τους ανάλογους λογίους και επιστήμονες, ή μας αγνοούσαν ή περιφρονούσαν και αγνοούσαν την προσφορά την οποία έχουμε προς το έθνος. Ήμασταν οι πιο θερμοί, χωρίς υπερβολή το λέω, οι πιο θερμοί πατριώτες κατά τη διάρκεια των ταλαιπωριών που πέρασε η πατρίδα μας. Κύριε Καλοδήμο, σας ευχαριστούμε ειλικρινά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω και εσένα για την παρουσία σου και τα σχόλια και στο σημερινό κεντρικό δελτίο. Να ευχαριστήσω τις φίλες και φίλους που μείναν συντονισμένοι με την ενημέρωση. Να εξακολουθήσουμε να το κάνουμε την υπόλοιπη ροή του προγράμματός μας. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ.